Καλησπέρα, εδώ είμαστε στα 19 λεπτάκια μετά από τις 5. Ο τουρίστας γύρισε. All About Aris On Air. Αυτή είναι η εκπομπή. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσιμο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Θα αποστάρω τώρα φωτογραφιάρα. Λοιπόν, τη δωράρα που σου έφερε, ναι, έτσι. Ναι. Γι' αυτό την γλίτωσε. Γιατί θα δείξει ξύλο το πρωί. Λοιπόν, την γλίτωσε τώρα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Σ' άφησα λίγο μόνος έτσι να. Τι λίγο, ρε φίλε. Δύο εβδομάδες εδώ μόνο μου αφήσατε. Περίμενα τα ακουστικά μου. Ναι. Περίμενα, τα άλλαξα. Τα άλλαξες, ναι. Το ένα δυνάμωσε. Το ένα γιατί δεν. Ακόμη και βάλε και λίγη μουσικούλα από πίσω. Δυνάμωσε το ένα, μην το φοβάσαι. Μην το φοβάσαι, δώσ' το. Δώσ' το λίγο ακόμα το ένα, δώσ' το κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Μην το φοβάσαι. Κι άλλο, κι άλλο. Τώρα είναι πολύ καλά, λοιπόν. Βάλε και τη μουσικούλα από πίσω, όχι το ίδιο. Λοιπόν, βάλε το κύριο Τσαλτίδη εδώ πέρα την playlist, τα μπαντούμπα. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 17 του Ιούλη, έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα που όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη περιμένουμε να μας δώσει αρκετά πραγματάκια. Μία μέρα μετά την επιστροφή της ομάδας από τα 3-5 πηγάδια που ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Θα πούμε και γι' αυτό φυσικά κάποια πραγματάκια, αυτά τα οποία είδαμε τις μέρες που βρεθήκαμε στο Δέρμι και παρακολουθήσαμε τον Πάκο Ερέρα να δημιουργεί σιγά σιγά τον δικό του Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά και για μπάσκετ, για τα νεότερα που έχουμε από το ρεπορτάζ της ΚΑΕ, με την επιστροφή και του Βαγγέλη Αγγέλου κιόλας στην Θεσσαλονίκη μετά από την παρουσία του στο Las Vegas και στο Summer League με τους Milwaukee Bucks. Στη Θεσσαλονίκη που καίει, Δημήτρη, έτσι, καίει πολύ φίλε, φύγαμε την δροσιά. Από τους 11 βαθμούς που φτάσαμε να ζήσουμε, σε εξωτικά 3-5 πηγάδια, και ήρθαμε εδώ πέρα στην απόλυτη κάψα. Αλλά έτσι είναι, φίλε. Όταν γυρνάμε εμείς από προετοιμασία, είμαστε εδώ. Έτσι. Όταν θα γυρνάνε άλλοι από την προετοιμασία, δεν ξέρω ποιοι. Έτσι. Θα φύγουνε. Αλλά τι ακάζει, ρε φίλε. Δικαιοσύνη. Όταν γίνει 41 χρονών και αναλάβει και εσύ και κάνει το δικό σου site, το να φεύγει εσύ. Όταν θα κάνει το δικό σου site, θα κάνει ό,τι θες. Ναι. All About Paris, εσύ. Το All About Paris. Θα φέρω τον παραπονιάρι εδώ πέρα να είναι κολόνα. Και άμα χρειαστεί να λείψουμε και κάμια μέρα, να κάνει αυτός εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1, πού είναι η. 1,24. 1,24, αλλά το βγάλατε. Ναι, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση τη κινητή τηλεφωνία. Από εκεί δηλαδή αυτό που κάθε εδώ, πού θα το δει. Δεν ξέρω ποιο το μετέφερε. Κάποιο το έκανε αυτό. Ναι, γιατί είχε πολλά χαρτιά εδώ πέρα. Τι άλλαξε δύο εβδομάδε που έλειπα, φίλε. Αν είναι δυνατό. Μετά τι 6 θα δούμε πώ ανοίξουμε και γραμμέ. Είναι μια εβδομάδα που περιμένουμε πολλά πραγματάκια στον ποδοσφαιρικό Άρη. Περιμένουμε μεταγραφές, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Πάκο Ερέρα και ποιοι θα είναι αυτοί. Περιμένουμε φυσικά με μεγάλη ανυπομονησία, κυρίως εσείς και εμείς βέβαια, το φιλικό της επόμενης εβδομάδας με την ΑΕΚ. Βέβαια έχουμε ακόμα γι' αυτό, έτσι αλλιώς οι παίκτες από χθες βρίσκονται σε άδεια. Θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό επίσημα πού θα προπονείται ο Άρης μέχρι να φύγει από την Ολλανδία, αλλά το γήπεδο του Πανοράματος είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει τουλάχιστον για την ώρα τις περισσότερες πιθανότητες από τη στιγμή που ούτε το Ρήσιο ούτε το Κλειάνης Βικελίδης είναι διαθέσιμα για την. Το γήπεδο ομάδα. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό, αλλά όχι ακόμα έτοιμο για να πατηθεί. Θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Τι παράμετρο ήταν αυτή. Δεν είναι. Το γήπεδο του Πανοράματος εννοώ. Το γήπεδο του Πανοράματος λες εσύ. Εγώ νομίζω ότι το Κλειάνης Βικελίδης. Ναι. Να σου πω, αλλά φίλε, δεν έχω πάει ποτέ στο γήπεδο του Πανοράματος. Εδώ δεν φαίνονται όμως δύο παίχτες. Πάνω δεν φαίνονται. Είναι η μουσική τόσο αδύναμη ή εγώ δεν ακούω καλά. Έκανα χαζομάρα. Βάλε κάτι. Βάλε κάτι καλά. Έγραφα τόση ώρα, ναι, και το σβήσα. Στο λαμπατάρι, το έβαλες. Με αποσυντώνησες. Εγώ σε αποσυντώνησα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας αρχικά, ναι, τι είδες εκεί πάνω. Εντάξει. Δεν είδαμε ούτε πολλά ούτε λίγα. Τίποτα, αρκούδες είδαμε. Όχι, δεν είδα αρκούδα. Αγριογούρνα είδα. Φάγατε κανένα. Όχι, γιατί κατεβαίναμε Σάββατο βράδυ με καλό φίλο και συνάδελφο στην Άουσα. Βόλτα, παιδί μου, πολύ σύντομη και γυρνούσαμε πίσω. Βάλτε κανένα θέμα, δεν μπορούμε. Στις 11 το βράδυ, βγήκε. 11.30 ώρα, κολάσο. Όχι, ο Μπάσα. Εκεί ήμασταν και το βάλαμε. Μπράβο. Παρασκευή βράδυ. Εγώ σου λέω για άλλο βράδυ που έγινε αυτό. Και σε κάποια φάση που κατεβαίνουμε το στροφιλίκι στα 3-5 πηγάδια, ξέρεις, έχεις πάει κιόλας. Πετάγεται μπροστά μας ένα κουμπάδι με αγριογούρνα. Πάμε να περάσουμε την μια του δρόμου στην άλλη. Μέσα σκοτάδια τώρα.
Και να πλακωνόμαστε εμείς τα φρένα για να πάμε τα γρηγορούρνα. Λοιπόν, τι είδαμε. Αυτό που σου είπα. Δεν είδαμε ούτε πολλά, δεν είδαμε ούτε και λίγα. Νομίζω ότι εσείς που θα πάτε στην Ολλανδία, και μέσα από τη διαδικασία των φιλικών θα δείτε και περισσότερα. Από τον Άρη που θέλει να δημιουργήσει ο Πάκο Ρέρα, συγγνώμη που σε κλώτησα. Και αυτό σου είχε λείψει. Λοιπόν, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Τακτικά δεν είδαμε πολλά. Ενώ περιμέναμε να δούμε πράγματα. Βέβαια, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό το γεγονός ότι δεν είδαμε πάρα πολύ τακτική από τον Ερέρα. Διότι το ρόστερ που είχε πάνω δεν ήταν διαμορφωμένο όπως θα ήθελα. Διότι υπήρχαν και παίκτες στους οποίους δεν τους υπολογίζει ο Ισπανός για την νέα σεζόν. Είναι ότι δεν υπήρχαν και παίκτες που θέλει, σε θέση που θέλει. Όπως για παράδειγμα, ο κεντρικός αμυντικός που θα πλαισιώσει το Σόουζα στην εντεκάδα. Ο βασικός φορ. Είχε λείψεις. Οι Ισπανοί ήρθαν Τετάρτη. Μπήκαν στις προπονήσεις. Ήρθαν Τρίτη. Μπήκαν Τετάρτη. Δηλαδή, δίτερμα δεν είδαμε σε όλο το γήπεδο. Είδαμε η αγαπημένη του άσκηση, την οποία αποβαρεθήκαμε να τη βλέπουμε. Αλλά τη χορτάσαμε, μπορώ να πω, αυτές τις 12 μέρες. Ήταν αυτά τα πυκνιδάκια που έκανε στο μισό γήπεδο, όχι δίτερμα, που χώριζε τους παίχτες ομάδες των 7, των 8, των 9 αναλόγως. Και δούλευε πολύ πάνω στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, υποπίεση, και προσπαθούσε να περάσει στους ποδοσφαιριστές αυτό που φώναζε και αυτός και οι συνεργάτες του, το πώς ήταν ελληνικά, το πώς ήταν ελληνικά, το πώς ήταν ελληνικά. Δύο επαφές, δύο-τρεις επαφές το πολύ. Θέλει να κάνει, θέλει να δημιουργήσει ένα γρήγορο passing game. Ναι. Θέλει να περάσει αυτή την οτροπία, αυτή την αγωνιστική φιλοσοφία. Δεν θέλει οι παίχτες να κάνουν κατάχρηση της μπάλας, θέλει να την παίρνουν υποδοχή και να την δίνουν γρήγορα. Και φυσικά η μπάλα πάντα κάτω. Γενικότερα είναι μια καινούρια φιλοσοφία, μια ισπανική φιλοσοφία, στην οποία θεωρώ ότι αυτοί που θα έρθουν, αυτοί που έχουν έρθει και αυτοί που θα έρθουν, κυρίως οι Λατίνοι και οι Ισπανοί, θα προσαρμοστούν πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι μια φιλοσοφία την οποία την ξέρουν κιόλας, έχοντας από τη στιγμή που προέρχονται από την ισπανική σχολή, σε αντίθεση με τους Έλληνες που νομίζω θα τους πάρει λίγο χρόνο παραπάνω για να αφομοιώσουν αυτά τα θέλω του Ερέρα και το τι θέλει να βγάζει η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Για μένα είναι μια αγωνιστική φιλοσοφία που αν του βγει το Ερέρα θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ απαιτητική και θέλει σίγουρα πολύ χρόνο. Και από τη στιγμή που ακόμα το ρόστερ δεν. Καλά, τι θα έπαιζες με το τέτοιο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Πώς έπαιζες πέρσι. Δεν σου πω πώς έπαιζες πέρσι. Εντάξει. Από τη στιγμή. Οποιοσδήποτε νέος προπονητής σε μια νέα ομάδα όπως ο Άρης θα λειτουργούσε κατά αυτόν τον τρόπο και θα έπρεπε να δώσουμε χρόνο και πρέπει να δώσουμε χρόνο. Εντάξει, ναι, πρέπει να δώσουμε χρόνο και είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας ακόμα το ρόστερ, ο Άρης θα χρειαστεί και λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς δεν θα περιμένουμε η ομάδα να είναι 100% έτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Χάσα να δούμε βέβαια πότε θα γίνει και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, γιατί αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα κανονικά πράγματα. Κανονικά 25. Στην Ελλάδα, λες θα γίνει 25, Δεν θα πάρουμε καμιά παράταση. Όχι. Γιατί είχαμε συνηθίσει με τον Άρη παρατάσει τόσα χρόνια. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν. Δεν θα είναι 100%. Δεν θα ήταν έτσι αλλιώς 100% έτοιμος και τώρα νομίζω ότι έχει και ένα λόγο παραπάνω από τη στιγμή που. Υπήρξε έτσι μια δικαιολογημένη καθυστέρηση, θα πω εγώ, όσον αφορά την στελέχωση του ρόστερ, που ακόμα φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν ακούγεται, ξέρω, ωραία αυτή η λέξη, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά κάνουμε υπομονή για κάτι αγωνιστικό και όχι για άλλα ζητήματα διαφορετικής φύσης. Υπομονή σχετικά είναι για αυτό που λες, διότι ήδη έχεις πάρει 8 παίκτες. 8 δεν είναι, ο Ματέο Γκαρσία 8 δεν είναι. 8, ναι. Με τον Μπάσα 9. Ο Μπάσα μέχρι την Παρασκευή θα τελειώσει κι αυτός. Ναι, αλλά τώρα αυτοί όμως, ρε φίλε, δεν έχουν μπει ακόμα. Τι εννοείς δεν έχουν μπει. Πρέπει να μπουν και αυτοί στις προπονήσεις για να αρχίσει να αποκτάει λίγο χυμαία η ομάδα και να δοκιμάζει και ο Ερέρα και να δουλεύει τακτικά. Γιατί, σε ποια ομάδα μπήκαν. Ο ΠΑΟΚ παίζει, ρε φίλε, την τρίτη Champions League και δεν έχει πάρει το φόρο ακόμα. Στον ΠΑΟΚ λένε ότι. Όλοι λένε. Αυτούς εμπιστεύονται. Πρόσεξε, ναι, να σου πει κάτι όμως, πρόσεξε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και ο Άρης είναι μια ομάδα που συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έχει τις δυσκολίες, τις παραμέτρους, τα θετικά και τα αρνητικά που έχουν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν γίνεται λοιπόν ο Άρης στις 15 Ιουλίου να έχει κάνει 15 μεταγραφές πρώτης γραμμής. Για μένα μέχρι στιγμής και πολλές. Γιατί υπάρχουν και παίκτες, ναι, οι οποίοι περιμένουν, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, ο Λόπες παράδειγμα, αυτή η παικτάρα που όλοι θέλουμε να έρθει στον Άρη. Δύσκολη, τώρα τους πολύ. Ναι. Ο Λόπες λοιπόν αυτή τη στιγμή
Λέει, πολύ ωραία, παιδιά. Πόσα... Βεβαίως, να έρθω. Α, έχω δει και τα βιντεάκια και τέτοια και τα λοιπά. Ναι, ναι, αγοράκι μου, πόσα θες, Κριστιαν μου, πόσα θα. Το κασέμ, παιδιά, είναι 500.000 ευρώ. Δύσκολα. Και πρόσεξε. Θέλετε. Γιατί. Δεν θέλετε. Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ακούει ο κόσμος 500.000 ευρώ. Συν την εφορία. Βάλε 40%. 45 πόσο είναι. 40. 45. 42 νομίζω είναι. 720.000 ευρώ τέλος πάντων. 700.000 ευρώ θα πάει ολόκληρο. Κοντά στο εκατομμύριο δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν θέλουμε. Δεν γίνεται. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Σου λέει ο άλλος, καλάρες τον άρεσε, Καρυπίδη και τα λοιπά. Χίλια διαρκείας έχουμε. Ο Κολάσο, ας πούμε, που λέμε 250. Χίλια διαρκείας έχουμε. Μέχρι στιγμής. Ο Κολάσο που λέμε 250. Θα ανέβουν τα διαρκείας. Θα σου βγει 400. Θα ανέβουν τα διαρκείας. Και ειδικά την άλλη εβδομάδα θα γίνει χαμός. Και το λέμε από τώρα στην ΠΑΕ. Μακάρι. Παιδιά, φροντίστε. Να μην έχουμε 2-3 υπαλλήλους εκεί πέρα και γίνεται ο κακός χαμός. Εντάξει, με την ΑΕΚ νομίζω ότι και θα επίσης, επειδή προβλέπω σε κάτι για θέματα με την εμπειρία που διαθέτω στο κομμάτι αυτό, φροντίστε και στον ερασιτέχνη να υπάρχει πολύς κόσμος. Ακούγεται το χαρτί που τσαλακώνεις αυτή τη στιγμή, φίλε, ακούγεται. Πάει Παναχαγή, πάει ΑΕΚ. Ναι. Μάλιστα. Ξαναλέω κάτι σημαντικό. Ναι. Τη μέρα των διαρκείας. Ναι. Γιατί όλοι το κάνουμε μετά. Φροντίστε να έχετε πολύ κόσμο στο. Γραφειάκι εκεί με, για τα διαρκείας. Αλλά φροντίστε να υπάρχει πολλής κόσμος και στον ερασιτέχνη. Γιατί αν έχετε 10 υπαλλήλους της ΠΑΕ να κόβουν κανονικά τα διαρκείας και μετά πάνε δίπλα στον ερασιτέχνη και είναι ένα άτομο, ναι, πάλι καθυστέρηση θα γίνεται και θα υπάρχει. Γι' αυτό φροντίστε το. Το συγκεκριμένο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί με την ΑΕΚ, που η λογική λέει ότι θα έχει αρκετό κόσμο, τώρα δεν ξέρω αν θα γεμίσει το γήπεδο, είναι η αλήθεια. Πρέπει. Πρέπει. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο. Όχι, να σου πω κάτι. Και ο κόσμος πρέπει να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι δημιουργείται κάτι καινούριο. Με πολλά νέα πρόσωπα, με ένα νέο προπονητή, μια νέα φιλοσοφία. Είναι στην ουσία τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη, άσχετα αν είναι έτοιμος ή όχι. Έτοιμος δεν θα είναι. Έτοιμος δεν θα είναι. Και αν θέλεις, ναι, και την άποψή μου από την άποψη της. Μόνο και μόνο για την περιέργεια πρέπει ο κόσμος να πάει. Πέραν ετοιμότητας, αν το σκεφτείς, είναι λάθος. Το φιλικό αυτό με την ΑΕΚ. Το φιλικό με την ΑΕΚ είναι το πρώτο. Γιατί η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη λόγω Ευρώπης. Ναι. Και η ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη και έχει παίξει 5-6 φιλικά και δεν γίνεται το πρώτο φιλικό να είναι το πιο δυνατό. Δεν είχαν μεταγραφές όμως. Τι? Δεν είχαν μεταγραφές. Είναι η ΑΕΚ όμως, φίλε. Πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ε, βέβαια. Έτσι. Το πρώτο φιλικό είναι θεωρητικά το πιο δυνατό από όλα τα φιλικά. Όχι θεωρητικά. Είναι το πιο δυνατό. Από όλα τα φιλικά. Γιατί και στην Ολλανδία. Από την άλλη, οι Ισπανοί προπονητές γενικότερα δεν έχουν την άποψη να παίξει πρώτα με τον Πιερικό την αναγέννηση καρδίτσας. Και μετά να παίξει με την ΑΕΚ. Ναι. Σου λένε θα κάνω 8 κανονικά φιλικά. Και αυτή είναι μια νοοτροπία που μένα μου αρέσει τον Ερέρα. Ναι. Δεν ζήτησε δηλαδή φιλικά με ομάδες Β' Γ' Εθνικής. Να κερδίσουμε 2-0 για που με ορίστε κερδίσαμε. Ναι. Ζήτησε δυνατά φιλικά. Γιατί και τι στάρεις την ομάδα. Ζήτησε φιλικά με την πρωταθλήτρια. Αυτό βέβαια υπήρχε. Απλά το ενέκρινε. Ναι. Ζήτησε 4 καλά φιλικά στην Ολλανδία. Τα έχει νομίζω. Και ζήτησε με ομάδες οι οποίες είτε παλεύουν για Ευρώπη, όπως η Ξάνθη και η Λάρισα, κατά μία έννοια, είτε και τα Γιάννα που είναι εκεί στη μέση της βαθμολογίας. Εντάξει, δεν μπορείς να παίξεις φιλικό με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, σήμερα είναι να τελειώσουμε τον Γκαρσία. Έτσι. Μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον αυτό, ναι, που αναφέρουμε. Γιατί και, πέρα, θα ανακοινωθεί. Και για να ξέρει και ο κόσμος, γίνεται μια διαδικασία. Παιδιά έρχονται, παίρνουν τα λεφτουδάκια για να υπογράψει. Παίρνουν χιλιαρικάκια, παίρνουν, να ξέρετε, παιδιά. Ο Κολάσο και ο Γκαρσία βλέπουν, μπήκαν τα 30, τα 40, τα 50. Χωρίς προκαταβολή, παιδιά. Γιατί λέει κάποιος, να, δεν υπέγραψε ο τέτοιος. Ναι. Πήρε ο ένας τα 40 χθες, 50, μαζί με το μάνατζερ. Παίρνει ο άλλος τα 45 σήμερα. Χιλιαρικάρες είναι αυτά. Δεν είναι έτσι απλά. Είπα χιλιαρικάρες, έπεσε ο καφές, σημαδιακό. Θα πάρω χιλιαρικάρες. Κι άλλα. Σωστά. Τόσα πολλά. Τι να τα κάνουμε. Τι να τα κάνουμε τα λεφτά. Και θέλω να δω πόσοι θυμάστε τους παίκτες. Κάτσε να μας κάνουν και tag. Παπαδόπουλε. Στη φωτογραφία. Δωράρα που σου έφερα. Την άλλη δεν την ανοίξει. Η άλλη είναι μπάσκετ. Η άλλη είναι μπάσκετ. Τη δώσουμε στο Μορελί. Τη δώσουμε στα μάτια. Την άλλη την αφήσει. Ο στρατηγός. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Ούτε καν τον ήξερα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσω με μπάσκετ. Και θα ξεκινήσω με μπάσκετ, παρόλο που δεν είναι το φόρτε μου και είναι η αλήθεια ότι
Μόνο να παίζω ξέρω καλό μπάσκετ. Είναι γνωστό άλλωστε το φαρμακερό μου σου τριών πόντων, το οποίο διαθέτω. Το οποίο είναι ακόμα καλύτερο τώρα με την απώλεια κιλών, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν ξέρω αν καρφώνω ακόμα, θα δούμε όμως. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με μπάσκετ γιατί εκνευρίζομαι από την αδιαφορία. Και εκνευρίζομαι επίσης από την απλότητα με την οποία προσεγγίζουμε τις απώλειες ταλέντων και εκνευρίζομαι επίσης από την αδιαφορία σε σχέση με τις απώλειες ταλέντων γιατί είναι στο μπάσκετ ή γιατί σφίξαμε το χέρι του Γουλιέλμου όπως κάποτε σφίγγαμε το χέρι του Λάσκαρη. Και αντιστοίχως, αν φύγει ο τρίτος φροντιστής του ποδοσφαίρου, θα γίνει ο κακός χαμός και θα μας εγκαλούν στην τάξη για τους δημοσιογράφους γιατί δεν τα λέμε και δεν τα γράφουμε. Με έχει ενοχλήσει αφάνταστα αυτό που γίνεται τώρα με τον Καλαϊτζάκη και δεν με έχει ενοχλήσει γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι δεν γίνεται στον φετινό Άρη να παίρνει 35 χιλιάρικα το παλικαράκι που είναι 19 χρονών όταν ο Μποχωρίδης, ο Μποχωρίδης, αυτό το είπα, θα πάρει 40 με 50. Αντιλαμβάνομαι 100% το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Εκνευρίζομαι αφάνταστα από το γεγονός ότι υποτιμά τους πάντες ο κύριος Γουλιέλμος με το να μην λένε το παραμικρό σε σχέση με αυτό το θέμα. Και να μαθαίνουμε ότι απλά χθες ο παίχτης έμεινε ελεύθερος και πάει στο χολαργό. Είναι ο παίχτης, να σας θυμίσω όλους όσους προσπαθείτε να τον υποβαθμίσετε, ο οποίος όταν έμπαινε μέσα πέρσι και έβαζε ένα δίποντο στο 39 και 45, αποθεώνονταν από όλο το γήπεδο. Είναι ένας παίχτης 19 χρονών. Και όπως και πέρσι έγινε έγκλημα με τον αδερφό του που είναι στον Παναθηναϊκό, έτσι και φέτος είναι έγκλημα κατά του Άρη που αυτός ο παίκτης έμεινε ελεύθερος. Όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την περιουσία του συλλόγου και αποφασίζεις να τον αφήσεις ελεύθερο, όσους και να βάλεις να ωρεοποιήσουν την κατάσταση δεξιά και αριστερά και να μας πούνε ότι δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, εντάξει μωρέ, έφυγε ένα ταλέντο κτλ. Που επί της ουσίας, αν θέλετε την άποψή μου, δεν έγινε και τίποτα. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, έγινε όμως πάρα πολύ όσον αφορά το ηθικό κομμάτι και το τι Άρη σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε. Το κυριότερο όλων όμως είναι ότι η ΚΑΕ δεν λέει τίποτα. Ότι κάνει κάτι το οποίο είναι εις βάρος των συμφερόντων της ΚΑΕ, γιατί είναι περιουσία του συλλόγου ο κάθε Καλαϊτζάκης, κάνει κάτι και αδιαφορεί απέναντι, όχι σε εμάς, όχι στο Λαμπαοτάρης, το γέλο, το πρεσάρι ή οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο θα κληθεί να μιλήσει στον κόσμο και να δώσει στον κόσμο πέντε στοιχεία για το τι συνέβη για την υπόθεση, αλλά απέναντι στον κόσμο του Άρη. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει μέσα Ιούλη και να έχουμε ακούσει τη φωνή του ιδιοκτήτη εδώ και πέντε μήνες μόνο λέγοντας ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και τιμά τη FIBA και θα παίξουμε στο Basketball Champions League. Και να μην λέγεται και να μην ακούγεται τίποτα. Και το μόνο που θα γίνει σε ένα μήνα να πούμε ελάτε κόσμε να πάρετε διαρκείας. Που θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια φυσικά. Γιατί ανεξάρτητα από το ποιος διοικεί θέλουμε κατάμεστο το παλέ. Αλλά θα πρέπει να αντιληφθεί και ο κύριος Γουλιέλμος ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Να γίνονται πράγματα που φυσικά ως ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις και κανένας δεν θα του πει τι να κάνει, αλλά δεν γίνεται να παίρνουμε αποφάσεις, να εκτελούμε πράγματα και να μην λέμε τίποτα και να μην δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και η έννοια του λογαριασμού δεν είναι ότι πρέπει να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης σε εμάς. Αυτός παίρνει την απόφαση, αυτός παίρνει και την ευθύνη και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Εμείς δεν θα υποδείξουμε σε κανέναν το τι θα κάνει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αλλά μιλήστε στον κόσμο του Άρη. Μιλήστε στον κόσμο του Άρη. Αν θέλετε απλά και μόνο να σηκώνετε το τηλέφωνο επιλεκτικά σε ένα-δύο συναδέλφους και να περνάτε επίσης επιλεκτικά ένα-δύο πραγματάκια δεξιά και αριστερά, κάντε το.
Κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Και ότι δεν είναι απλά τα πράγματα φάνηκε και από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γιατί εκεί υπήρξε θέμα. Θέμα που αν τελικά στοιχήσει στον Άρη, τότε δεν θα έχετε νομιμοποίηση για να φεύγει ελεύθερος χωρίς κανένα αντίτιμο ο κάθε Καλαϊτζάκης. Γιατί αν στραβώσει ένας εκεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αναιρέσει ό,τι αποφάσισε με το άρθρο 77 και όλα τα υπόλοιπα, και ξέρετε καλά τι εννοώ, τότε κανένας δεν θα έχει δικαίωμα να έχει φύγει ο κάθε Καλαϊτζάκης. Μιλήστε στον κόσμο του Άρη. Και η κάθε διοίκηση, είτε είναι η ΚΑΕ, είτε είναι η ΠΑΕ, είτε είναι ο ερασιτέχνης, έχει υποχρέωση ενημέρωσης του κόσμου του Άρη. Δεν είναι μια ανώνυμη εταιρεία της πλάκας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία η ΚΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία η ΠΑΕ και μια και ο ερασιτέχνης Άρης που δίνουν λόγο στον κόσμο. Όχι με την έννοια της απολογίας, αλλά με την έννοια της ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν να έχει αναλάβει τις τύχες της ομάδας εδώ και 5 χρόνια σαν άνθρωπος και να μην μας έχει πει τι θέλει να κάνει για τον Άρη. Κρατιέμαι αρκετό καιρό από το να πω 5 πράγματα. Δεν πάμε καλά έτσι. Και δεν πάμε καλά έτσι μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο να χάνονται παίκτες που αύριο μεθαύριο θα μπορέσουν να φέρουν εκατομμύρια στην ομάδα. Κάποτε ορθώς ξεφωνίζαμε τον Δαμιανίδη γιατί πούλησε με 1 εκατομμύριο τον Παπα-Νικολάου. Ο Καλαϊτζάκης έφυγε ελεύθερος και δεν λέω προς Θεού ότι ο Καλαϊτζάκης είναι Παπα-Νικολάου. Αλλά είναι περιουσία του συλλόγου. Και όταν αποφασίζεις ως διοίκηση έχοντας όλες τις παραμέτρους να τον αποδεσμεύσεις, έχεις την υποχρέωση να ενημερώσεις τον κόσμο του Άρη, όχι εμάς, τον κόσμο του Άρη, ώστε να μην πλακώνονται σήμερα στα ραδιόφωνα οι Αριανοί για το αν ήταν παιχτάρα ή όχι ο Καλαϊτζάκης, αν ήταν καλό ή κακό που έφυγε. Όταν όμως βλέπουν απλά ότι έφυγε, και αυτό όχι με επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ, αλλά στη ζούλα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο όταν λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να επανέλθω. Για όσους θέλετε να γράφετε όσα λέω να τα στείλετε στο Γουλιέλμο και στον κάθε Γουλιέλμο, να ξέρετε η εκπομπή ανεβαίνει αργότερα και στο ίντερνετ, στο YouTube, στο κανάλι μας. Θα μπορέσετε να την πάρετε και να τη στείλετε από εκεί στο Γουλιέλμο. Μπορεί να είστε και οι ίδιοι που τα στέλνατε στο Λάσκαρη. Τότε που υμνούσατε το Λάσκαρη και λέγατε ότι εμείς λέμε όσα λέμε γιατί δεν μας δίνει χαρτζιλί και μας το κόψε. Να ξέρετε, στο YouTube, στο κανάλι του Λίμπερο ανεβαίνει και την ανεβάζουμε και στο Λαμπαοτάρις. Μην κουράζεστε, στείλτε την απευθείας και θα έχουν κοπεί και οι διαφημίσεις ανάμεσα να τα ακούσει με την ευχαρίστηση του. Και ο Γουλιέλμος, ο Καρυπίδης και όλοι. Open your mind στην ΚΑΕ. Σημειώνω ότι έχω, για να μην παρεξηγηθώ, απόλυτη εμπιστοσύνη στο κριτήριο του Βαγγέλη Αγγέλου. Τον θεωρώ τον ιδανικότερο αυτή τη στιγμή για προπονητή στον Άρη με όλες αυτές τις συνθήκες που επικρατούν και είναι και η ελπίδα μου για να παρουσιάσει η ομάδα κάτι καλό φέτος. Αν λοιπόν τα κριτήρια για την αποπομπή του Καλαϊτζάκη είναι αγωνιστικά
και σύγκριση αγωνιστικών με των οικονομικών απολαβών του νεαρού και κρίνει η ομάδα ότι θα έπρεπε να φύγει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, είμαι στο πλευρό του Αγγέλου. Αλλά αυτό οφείλει η ΚΑΕ να το επικοινωνήσει και όχι μια ζωή να πρέπει ο αριανός δημοσιογράφος, και το λέω με ευκολία τώρα γιατί είναι ρεπορτάζ μπάσκετ, δεν το κάνω εγώ και δεν έχω και ιδέα από πολλές παραμέτρους πολλές φορές. Και σε αντίθεση με άλλους ξερόλες που δεν έχουν ιδέα γενικά από το τι θα πει δημοσιογραφία, εγώ το λέω. Γιατί καθημερινά ακούω διάφορους να μιλάνε για τον Άρη, που όταν κλείσουν τα μικρόφωνα βρίζουν τον Άρη, που διαβάζουν τις ειδήσεις του ποδοσφαίρου από το About Άρης και τις παρουσιάζουν 12 η ώρα σαν αποκλειστικά δικά τους. Εγώ λέω ότι το μπάσκετ, το ρεπορτάζ και παραμέτρους πολλές δεν τις γνωρίζω. Μπορώ όμως να διακρίνω πότε υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και το έλλειμμα επικοινωνίας δεν είναι στο τμήμα επικοινωνίας της ΚΑΕ, που μια χαρά την κάνει τη δουλειά ο συνάδελφος. Αλλά όταν η ΚΑΕ λέει δεν θα πούμε τίποτα, τι να λέει, λέει μόνος του. Ξαναλέω λοιπόν ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον coach Αγγέλου. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να πάει καλά ο Άρης φέτος, είναι αυτός. Από εκεί και έπειτα δεν θα κρίνω καμία από τις πράξεις της διοίκησης, γιατί αυτή είναι που έχει την ευθύνη. Μιλάμε για μεγαλομέτοχο στην ΚΑΕ και θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει στον κόσμο του Άρη. Όχι μόνο να μιλάει στον κόσμο του Άρη ζητώντας τον οβολό και για τα διαρκείας ή τα εισιτήρια, αλλά εξηγώντας και πέντε πράγματα. Αν λοιπόν είχε επικοινωνήσει το θέμα του Καλαϊτζάκη, αυτό που γίνεται σήμερα, να πλακώνονται πάλι αριανοί για έναν 19χρονο, δεν θα γινόταν. Προφανώς όμως δεν σας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Το ότι πλακώνονται οι αριανοί δηλαδή μεταξύ τους. Εμένα με απασχολεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Άρης τα τελευταία 20 χρόνια. Η εσωστρέφεια και ο εμφύλιος. Και ψάχνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι να βρίσκουν ένα θέμα για να μαλώνουμε. Αν λοιπόν επικοινωνούσατε το θέμα του Καλαϊτζάκη και δεν το αφήνατε στην τύχη του, θα μιλούσαμε για την αποδέσμευση ενός παίκτη, γιατί αυτό ήταν επιλογή. Γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Τώρα δεξιά-αριστερά διαβάζουμε ύμνους για τον Γουλιέλμο και εντάξει και τι θα πάρει 35 χιλιάρικα ο Καλαϊτζάκης και τα λοιπά, αλλά οι ίδιοι πετούσανε τις μπανανόφλουδες για τον Πλατέλα. Να τα δώσεις. Και ούτε συγκρίνω τον Πλατέλα με τον Καλαϊτζάκη. Συμπεριφορές για το value for money συγκρίνω, που στη μία το χρησιμοποιείς και στην άλλη το απορρίπτεις. Που στη μία λες για την επιλογή του προπονητή και στην άλλη λες γιατί έγραμε το οποίο ο Καρυπίδης το κρατήσει. Όπως μας βολεύει. Όχι. Δεν είναι όπως μας βολεύει. Το κυριότερο όμως όλων είναι όποια απόφαση και αν παίρνεις, που ξαναλέω είναι απόλυτα σεβαστή και εγώ δεν θα πω ποτέ σε ένα μεγαλομέτοχο που βάζει τα χρήματά του και σε μια διοίκηση που έχει τις ευθύνες με την υπογραφή, κάνε αυτό και κάνε το άλλο, αλλά έχεις υποχρέωση, είτε είσαι ο Καρυπίδης, είτε είσαι ο Γουλιέλμος, είτε ήσουν ο Λάσκαρης, είτε ήσουν ο οποιοσδήποτε, να ενημερώνεις τον κόσμο του Άρη για συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι απαράδεκτο για μένα 5 μήνες και παραπάνω, 6 μήνες, να μην έχουμε ακούσει λέξη για το τι θες για τον Άρη. Αυτά. Ήμουν έτοιμος να πω σε break, ρε φίλε. Γιατί πήγε παραπέντε. Παραπέντε, κάτσε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν. Αυτά για τον μπάσκετ. Ελπίζω να κλείσει ο Μποχωρίδης. Είναι μια περίπτωση παίκτη ηγέτη για την ομάδα. Όπως φαίνεται θα μείνει. Δεν νομίζω. Μακάρι. Να χαλάσει. Και ελπίζω να πάρουμε και ψηλούς. Γιατί δεν έχουμε ψηλούς. Μαζί μας είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Ναι. Μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα, τα οποία μπορείτε να βρείτε επίσης σε επιλεγμένα καταστήματα. Αλήθεια λες. Όπως επίσης μαζί μας είναι και ο Αβράμογλου, εδέ σε 9 γωνία με κατούνι πλατεία εμπορίου 2-3-10-5-13-0-94. Θαυματουργά φυτά, η άματα ελιξίρια, βότανα βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο θα βρείτε στον Αβράμογλου.
που είναι και αυτός μαζί μας. Και το επιμέντιου μακούν 100% φυτικό αφροδισιακό προϊόν, ιδανικό για θετική δυσλειτουργία, αύξηση των σπερματοζωαρίων και προσφέρει μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση. Και λέω για τον μπάσκετ αυτό, ναι, που έλεγε για τον ποδόσφαιρο χθες και έμαθα ότι το... Έχω γράψει κείμενο στο SDNA που λέω να στηρίξουμε, να πάρουμε διαρκείας να κάνουμε, και υπάρχουν Αργιανοί που μας ξεφωνήσουν γι' αυτό. Δεν πρέπει να το λέμε. Δεν πρέπει να λέμε στηρίξτε την ομάδα. Νέα μόδα έχουμε τώρα. Πρέπει να λέμε εκείνο που έκανε το λάθος. Και στο μπάσκετ, παρόλο που διαφωνώ κάθετα με την τακτική που εφαρμόζει η διοίκηση, όλοι πρέπει να πάρουμε διαρκείας. Και αυτή είναι η έννοια της στήριξης. Το διαρκείας τον είναι... Άρη στηρίζεις. Το διαρκείας δεν είναι για τα πρόσωπα, το διαρκείας είναι για την ομάδα. Απλά μια που πήγε στην κουβέντα στο ποδόσφαιρο. Δεν την πήγα. Ναι, επειδή είπε διαρκείας ποδόσφαιρο, Χρυσανθέμου. Άρα στην ουσία για έστω και για λίγα δευτερόλεπτα την πήγες. Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δείτε για παράδειγμα πώς είναι στο εξωτερικό η νοοτροπία του οπαδού στο εξωτερικό. Δεν παίρνει διαρκείας αφού δει τι παίχτες αφαιρεί η ομάδα του. Ανάλογα με το τι πρόσωπα είναι στη διοίκηση. Παίρνει διαρκείας για την ομάδα, για να είναι εκεί. Άσχετα ποιος είναι στη διοίκηση, άσχετα ποιος θα έρθει στην ομάδα. Απλά στην περίπτωση του ποδοσφαίρου, πέραν αυτής της νοοτροπίας που κάποια στιγμή στην Ελλάδα ο Έλληνας οπαδός πρέπει να αποκτήσει, δεν είναι μόνο ο οπαδός του Άρη, ο Έλληνας οπαδός γενικότερα, πέραν αυτής της νοοτροπίας, όσα λάθη και αν έχει κάνει ο Καρυπίδης, που έχει κάνει πολλά, το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος κιόλας. Κάποια θα τα πληρώσει. Κάποια στιγμή. Και τα πληρώνει. Και τα πληρώνει. Και τα πληρώνει ήδη και κάποια θα τα πληρώσει. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε όταν λέω ότι θα πληρώσει κάποια λάθη του των προηγούμενων δύο ετών. Λοιπόν, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει λεφτά για να γίνουν μεταγραφές. Αυτοί οι παίκτες ήρθαν με προκαταβολές, δεν ήρθαν με φιλιά. Εντάξει, ήρθαν με προκαταβολές. Τακτοποιεί σιγά σιγά τις οφειλές από πέρυσι που υπάρχουν προς τους παίκτες του περσινού ρόστερ και έχει φτιάξει. Και το προπονητικό, που ακόμα το φτιάχνει βέβαια, χωρίς να το ανήκει κιόλας. Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί καν. Και να πει, άντε μωρέ, δεν είναι δικό μου, άσου να μπαίνουν εκεί πέρα. Το σουλοπός άρχισε το 30.000, το σουλοπός ολού και τελείωσε. Και προσέξτε τη λεπτομέρεια με τις εργασίες στο ρίσιο. Ό,τι μπαίνει σε υλικό είναι προπληρωμένο. Δεν μπαίνουν, γίνονται εργασίες, θα δώσουμε μετά τα λεφτά, μπείτε, βάλτε τα κάτω τα εσείς. Ό,τι μπαίνει καινούριο στο ρίσιο, είτε αφορά το γυμναστήριο, είτε αφορά το φυσιοθεραπευτήριο, είτε αφορά το νέο κτίριο που γίνεται από πίσω, είτε αφορά το πάρκινγκ που θα γίνει, είτε αφορά την ασφαλτόστρωση που θα γίνει εντός του προπονητικού, είναι προπληρωμένο. Τα λεφτά δίνονται από πριν. Και δεν το λέμε εμείς αυτό και δεν το βγάλαμε το κεφάλι μας. Έτσι. Προκύπτει την ίδια την εταιρεία που το κάνει αυτό το έργο. Και ξαναλέω, για ένα χώρο ο οποίος δεν του ανήκει. Και έχει γίνει ήδη πολύ ωραίος και όπως πρέπει για την ομάδα. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και θέμα το πούμε. Διαβάσαμε και κάτι δηλώσεις του Βαγγέλη του Πανταζή σήμερα που γίνανε. Και το ανέφερε και αυτός. Ο Βαγγέλης του Πανταζής, ο οποίος είναι για τον Άρη ιστορία, έτσι. Είναι στην ομάδα 20 χρόνια. Έχει ζήσει και έχει ζήσει καταστάσεις. Μαζί με τον Χρήστα να το ξεκινήσαν το 97. Λοιπόν, τότε δεν ήταν. Πιο νωρίς. Μάλιστα. Με άλλο γιατρό ήμουν εγώ. Άλλο... Ποιο ήταν ο προηγούμενο ρεφιλέ γιατρό του Άρη? Χρήστο, χαμηλώσου λίγο τη μουσική, τα ακουστικά μου κάτω το δίδυμο. Ναι. Όταν έκανα ρεπορτάζ ήταν ο. Τι έκανε, ρεφιλέ? Πώ τον λέγανε το γιατρό, ρε? Από μη αρχίζει το επιδότο. Μάλιστα. Όχι Μόσχο. Δεν το θυμάμαι. Ήταν χρόνια στην ομάδα εκεί. Ήταν πολλά. Πριν το Βαγγέλη ήταν. Λοιπόν. Ο Βαγγέλης ο Πανταζής που βγήκε και είπε αυτά που είπε. Και ο Βαγγέλης ο Πανταζής. Μήκος Μόσχος. Έχει ζήσει 20 χρόνια. Sorry, γιατρέ μου. Πολλά πράγματα. Το 95 τώρα. Ο Πανταζής δηλαδή τι κάνει, παίρνει τον Καρυπίδη για να βγαίνει και να λέει αυτά τα πράγματα? Όχι. Εντάξει, ας ξεκολλήσουμε λίγο. Δεν θα σας πούμε εμείς αν θα πάτε. Και κανένας δεν θα σας πει αν θα πάτε να πάρετε διαρκείας. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Το θέμα είναι να το νιώσετε και να αντιληφθείτε εσείς οι ίδιοι. Και ο κόσμος γενικότερα. Εσύ. Ο καθένας που θέλει να πάει να δει τον Άρη θα το κάνει. Από εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω Αργιανούς που λέει μην πάτε. Γιατί να σου πω κάτι, ποιος μου λέει εμένα ότι αν αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είχε μια μεγαλύτερη λευστότητα μέσα στα διαρκείας, τι μπορεί να έκανε? Μπορεί να σου πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχει βάση ή όχι. Μπορεί να έπαιρνε φίλο τον Κριστιάν Λόπεθ. Αν ερχόταν ένας τώρα, άλλος, ο Παπαδόπουλος,
και έκανε αυτά τα οποία έκανε ο Καρυπίδης, οι ίδιοι αυτοί που βρίζουν τον Καρυπίδη, θα τον αποθέουν. Είναι θέμα προσωπικό. Ναι, απλά δεν πρέπει να μπλέκουμε τον Άρη με αυτά. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι να μπλέκεις τον Άρη. Πολλοί μπερδεύονται και έχουν μείνει ακόμα στα λάθη του Καρυπίδη. Τα έχει κάνει. Και τώρα μπορεί να κάνει. Και τώρα μπορεί να κάνει λάθη. Απλά εμείς πρέπει να αξιολογούμε το κάθε τι, την καθημερινότητα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Επισημαίναμε κάποια πράγματα και πριν ένα-δύο μήνες. Τις καθυστερήσεις αυτές δεν τα λέγαμε, τα σημειώναμε εδώ πέρα. Αλλά τι να πω, να μην πω ότι, δηλαδή, ότι έχει δώσει 200 χιλιάρικα στο Ρίσιο, το οποίο δεν ανήκει σε αυτόν. 250 χιλιάρικα στο Χλωτάπητα. Τουρνικέ, αυτά είναι λεφτά. Τουρνικέ. Προπληρωμένα. Προκαταβολές. Εντάξει, σήμερα παίρνει ο Ματέο 45. Ναι. Πώς θα γίνει. Με 700, 800 και 1000 διαρκείας. Ναι. Πώς θα γίνει. Χωρίς τηλεοπτικό. Δεν κράζαμε ότι α, δεν έχει τηλεοπτικό, γι' αυτό δεν κάνει μεταγραφές. Τώρα τι κάνει. Φαντάζομαι να έχει. Είναι φίλε, τι φαντάζομαι να έχει. Εγώ θα σου πω τι θα κάνει. Ναι. Τα έχω αυτά που έβαλα, τα πάρει μετά το τηλεοπτικό, άμα είναι ξύμιος. Και αυτό χρειάζεσαι από κάποιον ο οποίος είναι ιδιοκτήτης. Ή να βάζει λεφτά, ή να διευκολύνει στη χρονική περίοδο που δεν έχει έσοδα η ομάδα. Αν ο Άρης είχε έναν χρηματοδότη με 1-2 εκατομμύρια το χρόνο. Τις χρονιές της Αθλέτου και τα λοιπά, δεν θα είχε ποτέ πρόβλημα. Και αυτό θέλει να έχει και από εδώ και πέρα ο Άρης. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτή η ταινία με τον Στάθη Ψάλτη, ρε φίλε, είναι η μόνη που δεν έχω δει. Ποια είναι αυτή και η ταινία. Και με τον Πάντζα, αυτός είναι ο Πάντζας. Ναι, δεν την έχω δει ποτέ. Πώς γίνεται, τις έχω δει όλες, εκτός από αυτή. Ναι. Κλείσε, πάμε σε διάλειμμα να δω λίγο την ταινία. Ναι, τώρα. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ανοιχτές γραμμές στο 23-10-287-888. Πόσοι θυμάστε την ομαδάρα του 98-99 που έχουμε ποστάρει με Λουμπούτιδες, Μάντζιους, Κατεριανάκηδες, Ταλικριάδηδες, Λιολίδηδες, Ελκαμιόν, Τσέβες, Τσάβες. Διόρθωσε ρε. Τι κοιμάται ο Παπαδόπουλος σήμερα. Δεν έχω γυρίσει σε καλή κατάσταση γενικότερα. Ω, εδώ τι έγινε. Τι. Ω, πολύ ωραία αυτή η φωτογραφία. Για φίλε λίγο την αφήσα, ρε φίλε, να τη μαθαίνω κι εγώ. Δεν σου την αφήνα που σου, την αφήσα που σου έφερα εγώ. Δικιά μου είναι τώρα. Βάλε την πόρτα στο κλειδί και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Χρήστανδο, γεια σου, πώς είπαμε, Νίκος. Νίκος. Πώς είπαμε, Νίκος. Ο Παύλος λέγομαι. Ο! Παύλος. Παύλος, ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα, ο Σαββόπουλος, Χρήστανδο, πού είναι. Σε άλλο σταθμό, έφυγε ο Αλέξ από το σταθμό. Αλήθεια, με λες. Αλήθεια, λέω. Σοπαρε, πώς δεν το πήρα χαμπάρι. Αφού ακούς λίμπερο. Όχι, νόμιζα... Στο Λαμπαοτάρης είναι κανονικά, πάμε παρακάτω. Ωραία. Τον διαβάζεις κανονικά στο Λαμπαοτάρης. Ξέρεις κάτι, είναι... θέλω να ρωτήσω. Να ρωτήσεις. Τώρα, παιδί ο Νίκος, δεν έχει τόση εμπειρία σε... έτσι πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος. Λάθος κάνεις. Πέντε προετοιμασίες έχει δει. Τρεις. Έχει πέντε προετοιμασίες, αλλά σοβαρή προετοιμασία έχει δει. Τι εννοείς, σοβαρή. Πριν ναι, να πάω αυτή. Είδε με τον Ερέρα. Αυτό θέλω να δω, ρε φίλε. Δηλαδή θέλω μια άποψη για την προετοιμασία που κάναμε. Άκου να σου πω, Παύλο μου. Γιατί σήμερα βγήκε ο Ζαβουάς, είναι καδελφός. Ναι, ναι. Και άφησε εχμές. Για ποιο πράγμα. Είμαι αδερφός ο Ζαγόρας και ναι, για το ποιο βράδυ κάνω άφησε. Μαζί εκπομπή, αλλά άφησε χμές σήμερα. Για ποιο πράγμα. Για ποιο απ' όλα. Για τον Ερέρα. Ότι. Ότι τι. Για τον προπονητή. Ότι. Δεν άκουσες. Όχι. Τι είπε δηλαδή. Ότι. Ναι, είπε ότι που φέρατε το γέρο που δεν κάνει, που είναι αυτός είναι για την κάσα και κάτι τέτοια να πούμε. Προφανώς και δεν αντιλαμβάνεις το χιούμορ του Ζαγόρα. Δεν είναι χιούμορ, δεν είναι χιούμορ. Άμα, ακούσεις, είναι κουλάντρισμα το οποίο σας κάνει και ψαρώνεται. Ωραία. Θα σου πω λοιπόν κάτι ανεξάρτητα από τον Γιώργο ή οποιοδήποτε άλλο. Θα σου πω το εξής. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ το ξέρω τον Γιώργο. Κουλάντρισμα, κουλάντρισμα 100%. Λέω, γιατί κάποιοι Αριανοί ναι. Δεν το καταλαβαίνουν το κουλάντρισμα. Το ίδιο έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, πριν από δύο εβδομάδες έλεγε τον κλεφτοκοτά τον Ρουμάνο και τέτοια του ΠΑΟΚ. Τα ίδια πράγματα δεν λέει. Ναι, αγάπη μου. Κατάλαβες το λόγο. Λέω λοιπόν το εξής. Άκουσε με. Σοβαρά τώρα. Θέλω να μάθω για αυτή την προετοιμασία. Άκουσε με. Θέλω να μάθω για αυτό το προπονητή. Θα σου πω. Και μόνο μισό λεπτό και μόνο εσείς μπορείτε να μεταφέρετε πραγματικά. Πρόσεξε. Θα σου πω εγώ για την προετοιμασία που έχω δει 15. Ναι. Κανένας, μα κανένας δημοσιογράφος από τον καλύτερο μέχρι τον χειρότερο και από τον χειρότερο μέχρι τον καλύτερο ναι. Δεν μπορεί να αξιολογήσει
αν η προετοιμασία μιας ομάδας είναι καλή ή όχι. Και εξηγούμε. Κανένας, μα κανένας από όλους εμάς τους συναδέλφους, άντε να αφήσω ένα στο εκατομμύριο, αλλά είμαι βέβαιος για Θεσσαλονίκη και γενικότερα για τους ρεπόρτερ ομάδων, δεν έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της εκγύμνασης των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορεί να ξέρει αν ένας προπονητής ακολουθεί καλό πρόγραμμα, ξαναλέω, πρόσεξε, όχι 4-2-3-1, 4-4-2 κτλ. Εκγύμνασης. Δεν ζήτησα εγώ αυτό όμως, ρε φίλε. Τι εγώ ζήτησες? Δεν ζήτησα να μου πει αυτό το πράγμα. Με αυτό έκανες στο πρώτο στάδιο. Όχι, άκουμε, άκουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προετοιμασίες, ναι, που ήταν τρεις χορούν, τρεις λαλούν και τρεις χορεύουν. Ποιος δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, εννοώ. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Τέλος πάντων. Δηλαδή, από την άποψη και πειθαρχίας. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν χρειάζεται, χρειάζεται να έχεις γνώσεις για να σου το πει αυτό. Ο Νίκος και καθ' ο Νίκος που έβλεπε καθημερινά. Μας, εντάξει, όσο να είναι, ρε φίλε, αλλιώς είναι να έχεις πάει σε 10 προετοιμασίες και αλλιώς είναι να έχεις πάει σε 1-2, ας πούμε. Θα σου πω εγώ στην Ολλανδία, μετά την Ολλανδία που θα είμαι πάνω, θα σου πω το κατά πόσο υπάρχουν όλα αυτά που λες. Αν θες την άποψή μου για προετοιμασίες, δεν είχε καμία σχέση η προετοιμασία που έκανε ο Κούπερ με την προετοιμασία που έκανε ο Τσιόλης. Δεν έχει καμία σχέση η προετοιμασία που έκανε ο Μαζίνιο. Ναι. Με την προετοιμασία που κάνει ο Αναστόπουλος. Γενικότερα δεν έχει καμία σχέση η προετοιμασία του Όγιος με την προετοιμασία του Κούπερ. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Από άποψη πειθαρχίας, αν θέλεις, και τέτοιων ζητημάτων. Αλλά από άποψη φυσικής κατάστασης και τα λοιπά, εγώ λέω ότι κανένας συνάδελφος, ούτε εγώ φυσικά, έχουμε τις γνώσεις στο αντικείμενο να κριτικάρουμε το αγωνιστικό κομμάτι όσον αφορά την εκγύμναση. Δεν σου λέω για το 4-4-2 και το 4-3-2-1 και το 4-3-3. Όχι, αυτό δεν είναι. Ούτε εγώ ζητάω κάτι τέτοιο. Κατάλαβες. Και ούτε πλέον να σου πω κάτι, Παύλο μου. Είναι τέτοια η τεχνολογία που πλέον βλέπεις και προπονήσεις. Εμείς είχαμε κάθε μέρα 10 βιντεάκια. Και θα έχουμε κιόλας. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι πλέον δεν περιμένεις να δεις μια φωτογραφία. Το βλέπεις. Θα καταλάβεις από τους τραυματισμούς και από κάποια πράγματα θα καταλάβεις. Αυτό το καταλάβεις το Γενάρη. Έτσι. Το Γενάρη, λοιπόν, όχι τώρα. Για να πω και 2-3 πρωτού. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα διαρκεία. Ναι. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό, σαν εκπομπή, σαν ρεπόρτερ του Άρη, και πολύ καλά κάνετε και λέτε ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα, ας πούμε, εντάξει. Πάντα καλά το κάνετε λέμε. Και το λέτε. 22 χρόνια, εντάξει, το λέω. Λοιπόν, όποιος και αν είναι διοίκηση. Δεν θέλω να συγκρίνετε την Ελλάδα ή το σωματείο το δικό μας με άλλα σωματεία πρώτα απ' όλα. Δεν θέλω να τα συγκρίνουμε, γιατί συγκρινάμε. Αυτά που τράβηξε ο Άρης και Νίκο μου, ναι, ναι. Αυτά που τράβηξε ο Άρης, ναι, ναι. Τα άλλα σωματεία δεν τα είχαν. Δεν είχαν τέτοιους προέδρους, δεν είχαν τέτοιες καταστάσεις και δεν μπορείς τώρα να λες, να μιλάς για το λαό, ο οποίος είναι τέρμα καχύποπτος. Τέρμα καχύποπτος, δεν μπορεί αυτό να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, από την άλλη, αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει. Μόνο με πράξεις. Αυτό τι σημαίνει? Θα δεις, δεν έχει πράξεις. Θα δεις ότι αν κάνουμε μία έχει ομάδα, πράξεις φέτος. Όχι σούπερ ομάδα. Ας την ομάδα. Ένα λεπτό, Παύλο ένα λεπτό, μου, ας την ομάδα, ας την ομάδα. Δεν με νοιάζει η ομάδα. Πράξεις στήριξης υπάρχουν. Το ότι φτιάχνει το γήπεδο δεν είναι πράξη. Το ότι φτιάχνει το ρίσιο δεν είναι πράξη. Για μένα, Παύλο μου, θα σου πω το εξής. Μετράμε περισσότερο αυτά από το να φέρω ένα παίκτη. Ξέρω, φίλε, ότι, ξέρω ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι νοιάζεται για τον παίκτη. Αλλά για μένα η πράξη είναι το ρίσιο. Σήμερα έκλεισε ένα διαρκείας ακόμα. Καλά έκανες. Και το λέω, ξέρεις τι, και το λέω για το ρίσιο, ξέρεις, για το λέω, Παύλο, μισό λεπτό, κάνουμε κουβέντα. Ξέρεις για το λέω για το ρίσιο. Γιατί πριν ένα μήνα τον έκραζα. Ότι το ρίσιο είναι έτοιμο να πέσει στο κεφάλι των παικτών. Αυτό λέγαμε σε αυτή την εκπομπή. Και το ότι το αντιλαμβάνεται η διοίκηση και το φτιάχνει, πρέπει επίσης να το πούμε. Βάρε φίλε, αυτό δεν θα το πούμε, αλλά άκουμε λίγο. Θέλω να καταλάβω. Εσείς καλά κάνετε και τα λέτε. Ναι. Πρέπει όμως, μη ζητάτε από τον κόσμο. Ο κόσμος, στο λέω, είναι καχύποπτος. Και δεν είναι μόνο ότι είναι καχύποπτος. Υπάρχουν και φερέφωνα που λένε χίλια πράγματα. Το ξέρω. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και εμείς λέμε την πραγματικότητα. Οπότε θα το καταλάβει ο κόσμος από μόνο του. Και εγώ στο λέω, πίστεψέ με. Αν κάνει μια σοβαρή ομάδα. Τέλη Αυγούστου θα έχει 7.000 διαρκεία. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μακάρι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος είναι καχύποπτος προς τον Καρυπίδη. Σωστά. Όχι, όχι μόνο προς τον Καρυπίδη. Προς τι? Όποιος και να ήταν. Πίστεψέ με, εκτός αν ήταν. Ωραία.
Κάποιος δέχομαι. Στυλ του Μελισανίδη. Το δέχομαι. Έχεις καεί πολλές φορές και φοβάσαι. Έτσι. Μπράβο. Ωραία. Το διαρκεία τον παίρνεις για το διοικούντα και την ομάδα. Άκουμε λίγο. Τι γίνεται. Επειδή ξέρεις τι λένε. Λένε ότι άκουσε η ομάδα εμείς να στηρίξουμε, αλλά πάλι δεν θα βλεπόμαστε, πάλι θα, με το ζόρι θα κρατηθούμε, δεν κάνει σωστές κινήσεις, θα ακούνε χίλια δυο άλλα πράγματα γύρω-γύρω, κατάλαβες. Δεν μπορεί ο κόσμος ακόμα να... δεν είναι έτοιμος. Ήδη, ας πούμε... Παύλο μου, Παύλο μου, συγγνώμη που στο λέω, μην τον υποτιμάσουμε στον κόσμο. Δεν έχουν όλοι... δεν είναι άβουλο, δεν είναι άβουλο ο κόσμος. Δεν είναι άβουλο. Κρίση έχουμε. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο, Χρήσανθε. Καλά, εννοείται. Και εμείς δεν απευθυνόμαστε σε όλους το ίδιο. Αντιλαμβάνομαι, εμείς λέμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε είναι η άποψή μας και θεωρούμε ότι είναι καλό για την ομάδα. Από εκεί έπειτα και εσύ και όλος ο κόσμος, ούτε εμένα πρέπει να ακούει στο τι λέω, ούτε οποιονδήποτε άλλο. Πρέπει να ακούει, να κρίνει και να αποφασίζει. Εγώ θεωρώ ότι έχω καθήκον να πω ότι η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Από εκεί έπειτα ο καθένας αποφασίζει και κρίνει. Όπως είπες ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές και γίνονται. Και δεν θα πω και στον κόσμο να σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω να πάτε πάτε διαρκείας. Εγώ λέω αν η καρδιά σας και το μυαλό σας σας οδηγεί στο να πάρετε διαρκείας, κάντε το για να βοηθήσετε την ομάδα. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Να είσαι καλά. Είπαμε. Να είστε καλά και θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Επόμενος παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστας. Έλα Κώστα. Από αλλού ήθελα να ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω συμφωνώντας περίπου, όχι ακριβώς, με το φίλο που μίλησε πριν. Mm-hmm. Και θα το πάω ένα βήμα παραπάνω και θα πω ότι η αίσθηση που πήρα, εγώ, δεν ξέρω οι άλλοι φίλοι Αριάννη πώς το πήρανε, η αίσθηση που πήρα από το δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο αυτό, ήταν ότι υπήρξε ένα, ας το πούμε, μούδιασμα στους δημοσιογράφους του Άρη. Δεν πήρα τις πληροφορίες που θα ήθελα, θα σας το πω. Θα σας το πω κοινώς. Μούδιασμα. Πήρα εικόνες, πήρα βίντεο, πράγματα που μπορώ να τα κάνει ο καθένας πλέον, αλλά ήθελα να εμβαθύνουμε παραπάνω στο τη φιλοσοφία την καινούργια που θέλει να χτίσει ο προπονητής. Θα σου πω μια παράμετρο. Η οποία έχει συνολικά η ΑΕ. Θα σου πω μια παράμετρο. Καινούργια, θα ήθελα περισσότερες συνεντεύξεις. Κώστα. Και θα Κώστα. Κώστα μου. Μισό. Μια παράμετρο. Υπάρχει μια συγκυρία στη συγκεκριμένη περίπτωση και στη συγκεκριμένη προετοιμασία ότι επειδή δεν είχαμε τα γήπεδα, έγιναν αυτές τις 10-12 μέρες πράγματα της πρώτης φάσης που συνήθως δεν επικοινωνούνται στον κόσμο. Δηλαδή πήγαν κατευθείαν στο βουνό. Το δέχομαι. Καταλαβες. Το δέχομαι. Στην Ολλανδία θα μπορέσεις να πάρεις αυτά που ζητάς. Θα ήθελα να μου σκιαγραφίσετε προσωπικότητες, να δούμε ποιοι έρχονται στον Άρη, τι φιλοσοφία έχουν γενικότερα, τι άνθρωποι είναι κτλ. Όχι τεχνικά συστήματα, πώς έπαιξε ο Ρέρα, τι θέλει κτλ. Καταλαβαίνεις. Διάβασα προχθές ένα ωραίο άρθρο που έγραψε ο Νίκος για τον Μπάσα. Ο πολεμιστής και τέτοια. Το κοπανίσω καμιά. Λοιπόν, και τώρα θα πάω και στο απέναντι πεζοδρόμιο που λέμε. Ναι. Και θα είμαι λίγο επικριτικός απέναντι σε σένα λίγο. Χρήμα. Παρακαλώ, ό,τι θες. Και όσον αφορά το SDNA. Ναι. Το SDNA είναι γενικά ένα site. Στο οποίο εγώ είμαι blogger. Έτσι. Δεν γράφω ρεπορτάζ. Εσύ είσαι blogger. Δεν ξέρω τι. Ναι, είμαι υπεύθυνος για το blog μου. Ναι. Υπάρχουν άλλα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αν θέλει να ενημερωθεί ο Αριανός, υπάρχουν άλλα μέσα. Δεν είναι το SDNA πάντως. Έτσι, το ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Προχθές, εχθές μάλλον, έκανες ένα blog, ένα μπλοκάρισμα, το οποίο για μένα προσωπικά, μην το παίρνεις, ας το πούμε, βαρέως, ήταν αχρίαστο. Έτσι, τα έχεις ξαναπεί, τα έχουμε εμπεδώσει, τα έχεις πει χίλιες φορές, τα λες καλά όταν τα αφορά αυτά τα ζητήματα, που ο Καρυπίδης επένδυσε, που έκανε, που πρέπει όλοι να στηρίξουμε, να πάρουμε. Είναι ένα αχρίαστο μπλοκ. Εγώ θα ήθελα από σένα να είναι λίγο πιο παρεμβατικό το μπλοκ σου, δηλαδή, πιο ενημερωτικό. Δηλαδή ένα ρεζουμέ του δεκαήμερου. Μα δεν την είδα, πώς θα το κάνω. Ναι, έχεις όμως συνεργάτες. Πού, όχι. Ποτέ δεν το κάνω. Το πρώτο ήθελα είναι αυτό. Όταν με το καλό, λοιπόν, άκουσε με λίγο. Όταν με το καλό ανέβω, λοιπόν, στην Ολλανδία, κάθε μέρα θα σου γράφω για τέτοιο. Όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω για να σου απαντήσω. Είναι επειδή είναι προγραμματισμένο. Θα το κάνω κάθε μέρα. Γιατί θα βλέπω εγώ. Μιλάς με τον administrator του SDNA. Όχι, δεν έχω καμία σχέση με τα παιδιά κάτω σε αυτά τα θέματα. Δεν σε ενδιαφέρει να έχει σχέση.
Ναι, έχω δεν ενδιαφέρει δηλαδή το ότι γράφει. Έχω κάτι, μόνο στο δικό μου blog. Σχολιάζει Αριανό, θέλει να το σχολιάσει Αριανό, αλλά δεν τον αφήνει το Ευγενή και σχολιάζει μόνο παρακολουθεί. Θα σου πω το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Φυσικά με ενδιαφέρει και το έχω επισημάνει. Ωραία. Και η απάντησή του στη ήταν ότι ακριβώ τα ίδια πράγματα και μου τα έχουν στείλει και σε email, μα λένε και ο παδί του ΠΑΟΚ. Και το έχω και email. Τα έχω και email. Έτσι μου λέει. Εγώ μπορώ να σου πω για το administrator του All About Aris. Εκεί έχουμε την απόλυτη ευθύνη εμείς. Από εκεί και έπειτα, σου λέω επειδή μου το έχει πει κι άλλος φίλος. Σου ξαναλέω. Επειδή μου το έχει πει κι άλλος φίλος, επικοινώνησα κάτω με τα παιδιά και μου στείλανε 10 mail. Mail που έλεγαν ακριβώς το ίδιο που μου λες τώρα, φίλοι του ΠΑΟΚ ή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Αλλά το έχω δει. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν έχω πρόσβαση. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω κάθετα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που δεν έχω πρόσβαση, δεν μπορώ να σου το πω κάθετα εγώ. Μπορώ να σου πω για το Όλα Μπαοτάλης, μπορώ να σου πω για το Λίμπερο. Δεν έχω πρόσβαση από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι ότι η παρέμβαση στο blog του SDNA θα έχει να κάνει κάτι που. Για να γράφω εγώ μόνο. Στην εξουσία της ομάδας. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τους Αριανούς. Θέλεις να κοινωνήσεις πράγματα που σε αυτός όλη είναι ο λόγος, αυτός είναι ο λόγος που γράφω σε ένα αθηναϊκό μέσο. Θέλω να με διαβάσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΑΕΚτής, ο ΠΑΟΚτής αν θέλεις και δεν θέλω η προπαγάνδα πολλές φορές των άλλων να περνάει χωρίς αντίλογο. Αυτός είναι ο λόγος που γράφω σε αθηναϊκό μέσο. Διαφορετικά θα έγραφα μόνο στο Λαμπαοτάρης. Θα έγραφα μόνο στο Λαμπαοτάρης και ξέρεις το εξής. Εφόσον υπάρχει ανοιχτά αποσταρίσματα και διάλογος, δεν περνάνε των Αριανών. Δηλαδή δεν μπορεί να γράφουν τις Αριανοί και 50 όλοι οι υπόλοιποι. Να μην περνάνε τα δεν έχω, σου ξαναλέω επειδή το έθεσα το θέμα, σου λέω και την απάντηση που έχω πάρει από τα παιδιά κάτω. Οκ, δεκτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Χρυσανδέα. Ναι. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα και σε σένα. Εσύ ποιος είσαι? Χριστόφορος. Έλα, Χριστόφορε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω έναν παραλληλισμό. Ναι. Ένα λάθος αυτή τη στιγμή κάνω Καρυπίδης. Ένα λάθος. Ένα παράπονο έχω. Ναι. Δεν ξέρει και δεν προσπάθησε μάλλον να βρει πώς να περάσει αυτή την πολιτική του στον Αριανό. Να σου το εξηγήσω. Ναι. Αν ο Καρυπίδης ήταν λάσκαρης με ένα άλλο επίθετο και ερχόταν εξ Ελβετίας και καλά ότι έχει τράπεζα και άρχισε να δίνει συνεντεύξεις τύπου λέγοντας το project του Άρη και πώς το λέτε εδώ, πώς έλεγε ο Λάσκαρης, wow, και έβαζε αυτά τα λεφτά που έβαλε ο Καρυπίδης, γιατί έβαλε παραπάνω λεφτά ο Καρυπίδης από το Λάσκαρη. Τώρα θα είχαμε γεμίσει το Χαριλάου εμείς από την ΑΕΚ, από την άλλη εβδομάδα ήδη από τώρα. Δεν έβαλε απλά παραπάνω λεφτά. Στο ποδόσφαιρο τα χρέη είναι κοντά στο 500. Με Β' και Γ' εθνική 3 χρόνια. Στο μπάσκετ είναι κοντά στο τάλιρο. Θέλει να πει ότι ο Καρυπίδης δεν ξέρει που λέει τον εαυτό του. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα το είπε σωστά, Νίκο. Ναι. Κάτι ακόμα. Και υπάρχει ιστορικά το τι θέλει ο Έλληνας. Όταν έφερε την πατάτα ο Καποδίστριας, την ξέρετε την ιστορία? Μάλιστα, ναι, τι ακριβώς θέλει. Ξέρεις πως ήρθε η πατάτα στην Ελλάδα? Κατά λάθος. Την άφησε στο Ναύπλιο, στο κέντρο. Ήταν τότε πρώτη πρωτεύουσα, στο Ναύπλιο. Την άφησε στο κέντρο της αγοράς, δεν πήγαινε κανένας. Λέει, δεν πάει κανένας. Λέει, βάλτε, λέει, 20 αστυνομικούς γύρω-γύρω να τη φυλάνε. Χαμός από πάνω πήγαινε από την αστυνομία. Αυτό είναι ελληνικό. Όχι, αυτά είναι αληθινά γεγονότα και εκφράζουν τον λαό μας. Που τον απαρτίζουμε κι εμείς. Έτσι βγάζω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω. Τι θέλω να πω. Εγώ τον Απρίλιο ή μάλλον τέλη Μαρτίου που καταλάβαμε όλοι ότι εντάξει εγώ πίστευα ότι θα ανέβει η ομάδα, ιδίως μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές, αλλά τέλος πάντων ότι και ο αυτός που ήταν ο πιο δύσπιστος κατάλαβε ότι θα ανέβει η ομάδα. Αυτά που έκανε ο Καρυπίδης από αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα που μιλάμε, αν ρωτούσες έναν Αριανό την Πρωταπριλιά και τον έλεγες ρε φίλε, στις 16-17 που έχουμε σήμερα Ιουλίου, σου έχει κάνει αυτό, έστω και λίγο καθυστερημένα με 15-20 μέρες. Θα σου είναι ευχαριστημένος, θα έπαιρνε διαρκείας. Οι 99% σου λέγανε ναι. Και θα ήταν ενθουσιασμένοι. Πιστεύω ότι από την άποψη των εντυπώσεων και με βάση τα βιογραφικά και των παιχτών κτλ., ικανοποιημένοι είμαστε όλοι μας. Το θέμα και το ζήτημα είναι. Ναι, αλλά υπάρχει μια μύρλα. Ξέρεις γιατί την έκανε όλη αυτή τη εισαγωγή, Χρήστανδε? Υπάρχει μύρλα. Αλλά... υπάρχει μια μύρλα και δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω. Είναι ίσως από αυτό που δηλαδή, έγινε. Δηλαδή, άμα τον δουν τον Λάσκαρη έξω. Τον Λάσκαρη, με συγχωρείτε, άντε καλά. Τον Καρυπίδη έξω με κίτρινες μπλούζες να φυλάει το θεό του πολέμου, να λέει πάμε Αργιανάρα. Αυτά που κάνω Σκόρδας. Και να έχει από πίσω μία μάζα κοντινή του
Χωρίς να θέλω να ονοματίσω και να χαρακτηρίσω. Ο Σκόρδας ήταν διαχειριστής των χρημάτων του Άρη. Ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής έχει βάλει κάτι εκατομμύρια. Ναι, το πουλούσε ο Σκόρδας, δεν χρησιμοποιήσανε. Αυτό είπα εξ αρχής. Άρα ο Λάμπρος είχε σωστή επικοινωνία. Μέχρι ένα σημείο. Είναι το μοναδικό πράγμα. Γιατί μετά από ένα σημείο έκανε ακριβώς το αντίθετο. Είχε τελείως λάθος επικοινωνία. Εντάξει, καλά, εκεί είχε τελειώσει κιόλας και το είχε καταλάβει και προσπάθησε να αλλάξει την αλλάξη. Τέλος πάντων. Θεωρώ εν κατακλείδη ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά. Mm-hmm. Πολύ καλά. Έχει κάποια προβλήματα εννοείται, αλλά τα πράγματα είναι πολύ καλά με δεδομένα μάλλον όπως είναι η κατάσταση του ποδοσφαίρου, δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και της οικονομίας Ελλάδος. Mm-hmm. Δεν μου δίνει σε πολλά να ελπίζω. Mm-hmm. Δεν μου δίνει σε πολλά να ελπίζω το μπάσκετ. Mm-hmm. Αγωνιστικά θα έχεις ένα. Έχει ένα ταβάνι, αλλά δεν μου δίνει πολύ, πολύ δυσκύλιος. Χρήσανδε, θα μου πει δεν υπάρχει κανένας. Εκεί ίσως θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη από τον κόσμο. Και επικοινωνία από την ΚΑΕΘΕΛΗ. Να μιλήσει ο άνθρωπος αυτός. Ότι να μιλήσει σε εσάς. Να επικροτώ αυτά που είπες εξ αρχής για τον Γουλιέλμο και ότι πρέπει να μιλήσει στον κόσμο να πει αλήθειες. Όσο πικρές και αν είναι, τα επικροτώ. Να είσαι καλά. Και εσύ. Και καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιο είναι ο επόμενο? Ποιο είναι αυτό, USA? Jam Hot. Ποιο? Jam Hot. Φτιάξω playlist. Έλα. Λάμπρος. Θα φτιάξω playlist. Για τη μουσική. Αυτό έπαιζε ο Λάμπρος, ρε. Στην εκπομπή. Σοβαρά. Σύμνα λίγο. Δεν την άκουγα. Όχι, δεν είναι αυτό. Μοιάζει όμως, δεν μοιάζει. Δεν την άκουσα, συγγνώμη. Ναι, δεν αυτό. Αν βγες με τα όπλα έξω, όπως έλεγε ο Λάμπρος. Πανηγύρισε προχθές. Πριν το κύπελο. Φωτογραφία ανέβασε. Πού? Από το Stade de France. Μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Μπράβο. Μπράβο. Πάντο βρεις. Ωραίο είναι αυτό το τραγούδι, φίλε. Θα βάλουμε και κάμερα από Σεπτέμβριο, να ξέρεις. Όχι. Τι όχι. Διάλειμμα. Τι όχι. Ντρέπομαι. Δύο. Ντρέπομαι. Μία από εκεί και μία από εκεί. Ντρέπομαι. Break. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε All About Aris On Air. Χρήστος Αλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Για περίπου 20 λεπτά θα πάμε ακόμα μαζί. Ένα τέταρτο βασικά. Έχουμε φίλους η γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνετε, είστε καλά? Γιατί είσαι με στο πηγάδι, ρε Αντώνη? Αντώνη, να σε διακόψω. Αντώνη, να σε διακόψω. Ο Άρης ανακοίνωσε το Ματέο Γκαρσία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μπράβο τον Άρη. Άντε, τέλεια. Τώρα δεν είμαι στο πηγάδι. Τώρα σε καμπάνα. Βγήκα. Αφού ήρθε και ο Νίκος από τα 3-5 πηγάδια. Εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης δεν θα πω ότι δεν ξέρει να πουλάει τον εαυτό του, αλλά σίγουρα δεν ξέρει πώς να μιλήσει στον Αριανό. Πώς να αγγίξει τον Αριανό. Τον απλό Αριανό, έτσι, με δύο-τρία πράγματα, με το να λέει πέντε αλήθειες, ακόμα και το ότι χρωστάμε, παιδιά, ότι έχουμε πρόβλημα. Όχι μόνο τα καλά, έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εκεί υστερεί και σε μάλιστα σε τεράστιο βαθμό. Αν μπορούσε να κερδίσει έστω και τους μισούς Αριανούς από αυτούς, από όλους αυτούς που μιλάνε κάπως για αυτόν, τώρα θα ήμουν σίγουρα καλύτερα. Εσύ Χρήσανθε, ήσουνα γραφείο τύπου επί εποχής Κούπερ, σωστά? Ναι. Τι εποχής Κούπερ? Ναι. Τότε που είχαμε τα πολλά τα διαρκείας. Σωστά. Ρεκόρ. Συνήθως μα... 11.500. Είδες, έκανα σωστή πολιτική φιλέ και είχαμε πολλά. Ωραία. Εγώ μάλλον θα το πω γενικά. Ναι. Στις αρχές των διαρκείας είχαμε πάντα μεγάλη κίνηση. Εκτός αν είχαμε κάτι wow. Είχαμε, ναι. Είχαμε επί Κούπερ είχαμε και ναι. Είχαμε τα περισσότερα, όχι επί Κούπερ, επί Μαζίνιο. Τη χρονιά εκείνη. Με το Μαζίνιο. Δηλαδή το καλοκαίρι που ήρθε ο Αμπρέο, ο Γκρασιάν και όλοι αυτοί. Αλλά είναι και συγκυρίες, ρε παιδί μου, είναι άλλα τα χρόνια. Δηλαδή ήταν άλλη η οικονομική δυνατότητα και του κόσμου τότε. Ακριβώς. Άλλα τα οικονομικά δεδομένα, προ-κρίσης ή αν θέλεις... Πριν ακόμα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την κρίση στην Ελλάδα, γιατί στην ουσία την κρίση αρχίσαμε να την καταλαβαίνουμε από το 11-12 εκεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και όταν, 13, λοιπόν,
Από εκεί αρχίσαμε. Μετά, από το 10-11 και μετά ουσιαστικά. Τέλος πάντων, η χρονιά εκείνη ακόμα δεν την είχαμε. Ήταν ίσως οι τελευταίες καλές. Γιατί τώρα ο Άρης είχε συμβόλαια 400, 500, 700 ναι, άρια. Ήταν ένα καλός Άρης. Άλλη φάση. Και επίσης ήσουν στο πικ, στο πικ των προσδοκιών. Ο Άρης εκείνη τη χρονιά λέγανε, έλεγε ο κόσμος, πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα λέτε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι. Ναι. Όλοι μας θα καταλάβουμε ότι ο Άρης επιστρέφει από γάμα και β' εθνική. Είναι φυσιολογικό ένα μούδιασμα στον κόσμο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια άλλα δεδομένα. Από την άλλη, η μύρλα και η γκρίνια είναι λίγο σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πρέπει, ρε παιδί μου. Μύρλα και γκρίνια. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι πεπισμένος ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ και επειδή έχουν γίνει ενέργειες, έτσι, να μας βοηθήσει λίγο και η τύχη και λίγο οι συγκυρίες. Θα έρθει ο κόσμος στο κήπεδο, εγώ το πιστεύω θα έρθει. Θα πάνε καλά λοιπόν, εγώ το πιστεύω αυτό. Απλά όταν το πορτοφόλι του απλού του Αριανού έχει μειωθεί σε σχέση με τότε, γιατί καλώς κακώς αυτό σκεφτόμαστε όλοι, το λιγότερο 50% θεωρώ τουλάχιστον εγώ με αυτά τα λίγα που ξέρω, εντάξει είναι λίγο δύσκολο και εγώ θέλω να προσπαθήσω να πάρω διαρκείας, αλλά μπορεί να το πάω μέχρι τέλος το 10 αυτού, δεν υπήρχε, το 10 δεν υπήρχε ένφια. Το 10 δεν υπήρχε η εφορία που υπάρχει σήμερα. Δεν υπήρχε εύκα. Δεν υπήρχαν οι φόροι στα μπλοκάκια. Γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που μπορούσε να πάρει διαρκείας και δεν μπορεί. Απ' την άλλη, πρόσεξε λίγο, είναι και η νοοτροπία του Έλληνα. Αυτός που έπαιρνε και έδινε 750, γιατί τόσο έκανε, για να πάρει στην 7 και έπαιρνε, τώρα δεν πάει να πάρει 500 στην 7. Σου λέει, δεν έχω 500, πολύ ωραία. Δεν πάει να πάρει όμως το 120 στην 3. Λέει, τι στην 3 θα πάω. Είναι και η ψυχολογία, ξέρεις, του Έλληνα. Και θα πάει σε 4 μάτς στην 7 με 20, με 30 ευρώ. Έτσι είναι η νοοτροπία του Έλληνα όμως. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Άρη, για όλες τις ομάδες είναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αριανός θα πάει στο κήπεδο. Και εγώ αυτό θεωρώ. Θα είναι δίπλα στην ομάδα. Και όλοι πρέπει να στηρίξουμε. Και ας μην θέλουμε τον κύριο Καρυπίδια. Ναι, εννοείται. Τον Άρη στηρίζει. Μα σου είπα, εγώ διαφωνώ με την επικοινωνιακή τακτική του κ. Γουλιέλμου, αλλά λέω ότι όλοι πρέπει να πάρουμε διαρκεία στο μπάσκετ και να βοηθήσουμε την ομάδα. Ναι. Ναι, εγώ και εγώ είμαι και εγώ θέλω ο κ. Καρυπίδη να φύγει. Δεν νομίζω ότι είναι για τον Άρη. Αλλά με αυτά που κάνει τώρα και μόλι. Τέλος πάντων, πρέπει να στηρίξουμε τον Άρη. Πρέπει όλοι αυτό το πράγμα να το ξεχάσουμε. Με τον τρόπο μα, όλοι πρέπει να στηρίξουμε τον Άρη. Και να είμαστε όλοι δίπλα στην ομάδα. Σα χαιρετώ, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Συμφωνώ απολύτως για τα του ποδοσφαίρου. Διαφωνώ καθέναν του μπάσκετ. Δεν πρέπει να πάει κανένα στο γήπεδο. Ποιος είναι ο κ. Γουλιάνος? Θα μας μιλήσει ποτέ? Θα μας πει τι σκέφτεται? Καλά, να αφήσουμε τον Άρη επειδή... Όχι, δεν κατάλαβες πως μιλάω. Δεν θα τον αφήσουμε τον Άρη. Αλλά και ποιος είναι αυτός? Δεν έχει τη νέα ριστ. Τον Άρη έχει. Ναι, παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε στο γήπεδο όλοι. Να πάμε στο γήπεδο, δεν λέω να μην δεν πάμε, αλλά ο κύριος Γουλιέλμος να καταλάβει ότι κάνει τον Άρη κουμάντο. Σωστό. Όχι τη νέα ρίστη, επαναλαμβάνω. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εμείς το καθήκον μας είναι να είμαστε στο γήπεδο. Δεν θα βρούμε σημείο επαφής. Εγώ καταλαβαίνω, φίλε μου, τι λες. Ναι. Μα το είπα και φυσικά δεν πρέπει να αφήσουμε τον Άρη μόνο του. Αλλά ποιος είναι ο κύριος Γουλιέλμος? Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Γουλιέλμος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Τι κάνει, τι δεν κάνει, πού πάνε. Πώς, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, τι δεν κάνει. Με ενδιαφέρει να επικοινωνήσει τα του Άρη. Δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει? Τι έκανε? Τώρα τι μου λες, μισή ώρα με αυτά ξεκίνησα την εκπομπή. Τι θα ξαναπώ τώρα? Τα ίδια να λέω. Μισή ώρα αυτά έλεγα στο ξεκίνημα. Μ' άκουγες από την αρχή ή όχι? Στο μισάρο μπήκα μετά. Μισή ώρα αυτά έλεγα. Ο Αριανός η μεγαλύτερη πληγή είναι το μπάσκετ. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται τώρα. Κι εγώ μπασκετικός είμαι. Ναι, αγαπάω και το ποδόσφαιρο, δεν λέω, και παρακολουθώ τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά ποιος είναι ο κύριος Γουλιέλμος? Περιμένουμε, να μας πει. Τι να περιμένουμε? Τι να κάνουμε? Τι να περιμένουμε? Μα το είπα, πρέπει να μιλήσει στον κόσμο του Άρη. Είναι λάθος αυτό που κάνει και δεν μιλάει στον κόσμο του Άρη. Τι άλλο το διορούμε τον άνθρωπο? Είναι λάθος. Το είπαμε, το επισημάναμε αυτό. Τώρα για το ποδοσφαίρο ας το απολαύσουμε. Ο Αριανός από το Μόναχο είμαι. Ας το απολαύσουμε λίγο. Σταματήσουμε λίγο την κρίνια. Ο προπονητής μας είπε αυτούς τους παίκτες που θέλαμε τους πήραμε. Αν θα βγουν δεν θα βγουν, αυτό είναι άλλη φάση. Καλά, ναι, ποτέ το ξέρεις.
Αλλά αφού ο προπονητής είναι ευχαριστημένος, και ποιος λέει ότι είναι 64 χρόνων ο άνθρωπος, τι κουρκούτιασε, μια χαρά είναι. Φυσικά είναι. Με μεγάλες διασυνδέσεις παντού. Και φαίνεται αυτό από τους παίκτες που έρχονται. Ακριβώς. Όσοι παίκτες ήρθαν λέει για τον Ενέρα, τέλος. Έτσι. Να είσαι να καλά. Να μην σου πω ότι δεν ξέραν και τον Άρη. Μην μας φαίνεται απίθανο. Ακριβώς. Παίζει το ρόλο. Πήραμε να πούμε, δεν ξέρουμε να πλασάρουμε γενικώς αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του Αριανού. Πήραμε έναν τερματοφυλακάρο να πούμε 2 μέτρα, που αν ήταν άλλος, θα πήγαινε σφαίρα. Για το βουνό. Καλά, δεν ξέρω αν θα σου βγει ή όχι. Εντάξει, σαν βιογραφικό και σαν στοιχεία, στο χαρτί, όλα καλά θα είναι. Συμφωνώ. Δεν ξέρουμε ποιος θα βγει, τι θα βγει, ποιος θα είναι ο φόρ που θα έρθει. Αλλά έλεος πια. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα. Χαίρετε. Χρυσανθός. Μάλιστα. Μίλησαν 5 παιδιά. Ναι. Οι 4 είχαν μια λογική συνέπεια σε αυτά που λέγανε. Ναι. Αλλά ο Παδόπο Παπατζή δεν γουστάρει. Παπατζή. Ναι. Ναι. Αυτοί οι παπατζίδες, τι πουλάσκαρι, παίζει τον παπά. Σκόρδα και λοιπόν στοιχείων, ναι, έχουν φίλε ποτίσει στο, ναι, κορμί του Αριάννου. Ναι. Και όχι αυτός που μίλησε το παιδί από το Μόναχο, ο προηγούμενος, δεν θέλει τον Καρυπίδη, λέει, να μας πει ποιο θέλει, τον Λάσκαρη που άφησε 7 εκατομμύρια και τον Σκόρδα που άφησε 30. Δεν είπε ότι να θέλει. Να μου το πει ποιος είπε θέλει. Ότι θέλει κάποιον μεγαλύτερο, δεν χρειάζεται να μαλώσουμε γι' αυτό. Ποιος είναι αυτός έχει ο μεγαλύτερος. Έχει μια μεγαλύτερη προσδοκία, ο Αμπράμοβιτς. Μισό λεπτό, ποιος είναι ο κύριος αυτός. Ο κύριος Ευθνός. Δεν θα δικάσουμε τον Αριανούς. Νίκο, δεν θα δικάσουμε τους Αριανούς. Είπε την άποψή του το παιδί. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του με σεβασμό. Όταν για το Λάσκαρη και την ακούγαμε. Αλήθεια και μας σηκώνατε στα χέρια και μας λέγατε παπαγαλάκια. Εσένα Χρήστος ότι κάποτε σου είπε ο Ιαπωνεύρος, είπε jukebox. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Από εκεί πέρα να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται όμως. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρουσης συνεχώς. Την είχαν καλλιεργήσει από το 1979. 2 χρόνια. Αυτά δεν χρειάζεται. Εγώ το ξέρω. Το έχω συνηθίσει. Έχω γίνει σκληρόπεσος. Ο άλλος, από τη Γαλλία, μάλλον είναι με το Κολοτούμπα. Μάλλον είναι με το Κολοτούμπα και τα χρέη του Άρη. Στο ραδιόφωνο του. Που ήταν φίλοι αυτοί. Πάμε καφέ. Πάμε στο σήμερα. Το σήμερα, περίμενε, κάτσε στο σήμερα. Μισό λεπτό. Ναι, η ομάδα ήταν 6 χρόνια κατεστραμμένη. Αλήθεια. Επανέρχεται στις φιλοσολογικές της ροές. Προσπαθούν κάποιοι να μας ξαναβάλουν στην εσωστρέφεια γιατί το έχουν γούστο ρε φίλε. Γουστάρει τον άλλον να τον κυβρίζει, να τον έχει στην εσωστρέφεια. Να μην τον κάνει ο τερματοφύλακας ο Χαλκιάς και να τον κάνει ο Κουέστα. Να μην τον κάνει ο Κολάς που έχει ωραία κυρία και να τον κάνει ο Καπνίδης που έχει ωραία κυρία και εκείνος. Το καταλαβαίνει τι θέλω να σου πω. Μάλιστα. Δεν γουστάρουμε την νοοτροπία το Λάτιν ρε φίλε. Μας την έφερε ο Κόλλης στην καραβιά αλλά τώρα είναι ο Διαμαντόπουλος. Μήπως μου φέρει την καραβιά ο Διαμαντόπουλος. Φτάνει πια. Να σου πω κάτι, εγώ ό,τι και να μου πούνε αυτοί οι τύποι, εγώ θα πάρω το διαρκείας. Θα πάρω την πανέλα και ακόμα θα πάρω και από την Boca Juniors στο καπέλο μου και θα πηγαίνω και με τα δυο. Πολύ ωραία λοιπόν. Κάτσε μου με προκαλέσουν αυτοί. Έγινε Νικόλα, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Λυποθύμησε μετά τον Νίκο. Ο επόμενος. Γεια σας παιδιά. Χαίρετε και σε εσάς. Γεια σας, ο Κώστας είμαι. Έλα Κώστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε παιδιά από το προηγούμενο και έτσι. Βλέπετε, ωραία το σπήρανε το τέτοιο. Μια χαρά, η ομάδα έχει κάνει μεταγραφές και εμείς ασχολούμαστε τις καραβιές. Ναι, όντως. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Δεν υπάρχει, εμάς μας έκανε ένα καλούπι ο Θεός και μας άφησε στην τύχη μας. Τέρμα. Μας άφησε στην τύχη. Δεν υπάρχει άλλο δείγμα ο φιλάθλος του Αριανού. Είμαστε, καλά το είπε, και Αθηναίος και το είπε. Παιδιά το άκουσε την τηλεόραση, είχε τρομερό. Είμαστε εντελώς διαφορετική από τον οποιονδήποτε άλλο. Ο Πάδο. Εδώ οι άλλοι δεν κάνουν μεταγραφές, δεν κάνουν τίποτα και πάλι προσπαθούν να πλασάρουν κάτι. Εμείς και αυτό που έχουμε δεν το πλασάρουμε.
Μας θέλει ο παίκτης να το βγάλει έξω από τη γραμμή out. Εδώ τα βγάζουμε εμείς πάνω από τη γραμμή out. Θα τρελαθούμε ρε που δεν είναι ομάδα. Παιδιά, η ομάδα κάνει ξεκίνημα. Πρώτα απ' όλα θα να πω κάτι. Ναι. Όσοι έχουν παίξει ποδοσφαίρο, όσοι έχουν τέλος πάντων κάτι, ένα πράγμα με ενοχλεί, Χρήστα και Νίκο. Μην πνίξουμε εμείς οι ίδιοι την ομάδα. Ναι. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Όχι, η ομάδα έρχεται από 6 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, είναι ταλαιπωρημένη. Πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι, να βάλουμε τους στόχους, δεν λέω όχι, αλλά την ομάδα την αφήσουμε να αναπνεύσει, Χρυσάνθη. Συμφωνώ. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Uh-huh. Και επειδή ξέρεις πολύ καλά την ιδιοσυγκρασία του Αριανού, δεν πάμε για τραλαλή τραλαλό. Και άντε εντάξει ρε παιδιά, πάμε να πάρουμε τόσο, κάντε τον πάρουμε να τα διαλύσουμε όλα. Αντιλαμβάνεστε να σου πω. Αυτό πρέπει να το κοντρολάρουμε εμείς όμως όλοι. Αυτό πρέπει προσωπικά να το επικοινωνήσει και έχει ένα μεγάλο δίκιο ο φίλος ο πρώτος που βγήκε. Έχει ένα, ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής τα πάει καλά. Άσε τη λένε και σου λέω και δεν είμαι ο τελευταίος που θα πω και δεν έχω και κανένα θέμα να πω. Ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά πώς θα κάνουμε, τα έψη μας τώρα που να τα δίνουμε, τα κακά να τα λέμε, να λέμε και τα σωστά. Φτιάχνει γήπεδα, κάνει, ποιος τα έκανε αυτά. Πότε έχουν να μπουν λεφτά ρε Χρήστα από άλλον άνθρωπο στον Άρη. Ο τελευταίος που βάλε δεκάτου, λεφτά. Έχει βάλει κάποια χρήματα ο Αντώνης ο Ζαμπέτας, προσωπική του περιουσία. Μπράβο. Ο... ναι, αυτός που βάλε, αυτός βέβαια, που βάλε, ναι, βάλε, βάλε περίπου 250-300.000 ευρώ. Ο Κοντομινάς είχε βάλει λεφτά, βέβαια, ναι. Εντάξει. Ποιος άλλος έχει βάλει λεφτά? Κανένας. Και δεν κάνω, γιατί εδώ πρέπει να απολογούμαστε και όλες να λέμε και καλή κουβέντα για τον πρόεδρο του ΑΕΡΑ. Δεν έβαλε. Σε τρελά σημεία. Μα αυτό, πρόσεξε να σου πω κάτι, αυτό το θέμα, ότι λες ότι έκανε κάτι καλό και τροσπέσιμο. Από δεξιά-αριστερά, α, γιατί το λες ότι έφτιαξε το ρίσιο. Αφού το φτιάχνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Όπως ξεφωνίζαμε, γιατί το ρίσιο ήταν ετοιμόρροπο και θα έφτασε στα κεφάλια των παικτών, εδώ το θυμάμαι, ότι είναι το Μάιο, αυτά λέγαμε. Τώρα που το φτιάχνει, δεν πρέπει να το πούμε ότι μπράβο το φτιάχνει. Τώρα δεν πρέπει να πούμε το σωστό. Να λέμε αυτό που θέλουμε. Κάποιοι έχουν προσωπικό με τον Καρυπίδη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει. Είναι. Βοηθάει, ρε παιδί, να σου πω κάτι. Έχει δώσει και πάτημα σε κάποιες περιπτώσεις. Κάποιοι έχουν και προσωπικό. Κάποιοι είναι, αλλά. Έχουν, να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Και κάποιοι, επίσης Κώστα, να σου πω κάτι. Κάποιοι φίλοι δεν είναι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες είναι αυτό. Απλά στον Άρη τους ξέρουμε εμείς. Ναι. Ζουν για αυτό. Ζουν για το αντιδραστικό. Ζουν για να πούνε, να βάλουν την πρίζα. Έτσι για να καταλάβουν κάποιοι. Παντού είναι αυτό, δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε όλους. Για να μην παρεξηγηθούμε. Άκουσε με, Χρήστα. Και Νίκο, ναι. Ένα πράγμα δεν θα συγχωρήσω εγώ στον Καρυπίδη. Ένα μοναδικό πράγμα. Μη τυχόν να ξαναέρθουμε σε τα ίδια διέξοδα. Αυτό μόνο δεν του συγχωρώ. Λάθος επιλογές, ναι. Όλοι πάντα κάνουν λάθος επιλογές. Ναι. Δηλαδή τι, άλλος δεν παίρνει, παίρνει και δεν του βγαίνει. Όχι, δεν είναι καλό. Δεν βγαίνει και ρε φίλε, τι θα κάνουμε δηλαδή. Εγώ πέρσι θα, και θα κλείσουμε με αυτό, Κώστα μου, τον Απρίλιο και τον Μάιο είχα μία σειρά. Ναι, θα το πεις, θα το πεις. Ένα τελευταίο. Πες το, ναι. Παιδιά, ο κόσμος, να ξέρετε, θα τον γλυκάνει και θα τον φέρει στο γήπεδο και το είδατε και το 7 και το 8, η ομάδα μέσα, το αγωνιστικό. Όλη η ουσία σε κάθε ομάδα είναι το αγωνιστικό, παιδιά. Εμείς έχουμε χάσει την ουσία. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Το αγωνιστικό είναι όλη η ουσία. Αν η ομάδα την τζουλήσει την μπάλα σε τέτοιο, γι' αυτό πριν, ο φίλος πριν είπε και τον Νίκο τι είδες, γιατί είχε την αγωνία του να δει τι σου λέει η ομάδα. Μα ο Νίκο, δεν ξέρω, ας μου πει και ο Νίκος. Τακτική δεν δούλεψε, ρε Νίκο. Δεν δούλεψε πολύ τακτική, όχι. Πώς θα, τι να σου είναι, πει, αυτό που είπε, είναι αυτό που υποχωρήσε να το σου άρεσε, ότι δεν έκανε μια εβδομάδα εδώ πέρα, το έκανε εκεί. Ακριβώς. Ξέρετε, κατάλαβα. Πήγε ο άνθρωπος, έβλεπε τώρα να παίξει το 5-2 λίγο κορόιδο και έτσι αυτή η άσκηση, παιδιά, επειδή πήγα πάνω στον τέτοιον, λόγω ενός φίλου τέλος πάντων, μην φορτώ την ιστορία, πήγαμε πάνω τέλος πάντων εκεί στον Άξι και είδα, είναι παιδιά αυτή η άσκηση που κάνουν όλη τη μέρα. Το πιστεύετε? Το 2-5 το κορόιδο το κάνουν όλη τη μέρα. Καλός ή κακός, από τη στιγμή που επιλέξαμε να φτιάξουμε το Ρίσιο και το Βικελίδης, θα έπρεπε να αντιληφθούμε ότι 10-15 μέρες θα έχουμε και τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται όλα δεν μαζί. Δεν πειράζει, Χρυσάφη, αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σου λέω και να σου πω και κάτι. Δεν έγινε και κάτι πάει και μια εβδομάδα. Και μπράβο, από ό,τι έμαθα, ξεπάμε στο πανόραμα. Ναι, θα προπονηθούν εκεί. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε. Και είναι και όχι, εγώ το έχω δει το γήπεδο στο πανόραμα, γιατί σου λέω πριν κάνα μήνα πήγα για ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι μπάσκετ και δίπλα είναι το γήπεδο και λέω τι γήπεδάρα είναι αυτή. Είναι εκπληκτικό ο χώρο, παιδιά. Καταρχήν είναι καλύτερο το γήπεδο του Ρησίου. Στο υπογράφω. Ακριβώς. Το Ρησίο έτσι πως ήταν τώρα, συγγνώμη, ήταν για να πάει να παίξει μπαλά. Όχι. Τώρα συγγνώμη ρε παιδιά. Τα πράγματα αυτά όμως όταν γίνονται, λέμε, α, τώρα δεν γίνονται όλα την ίδια μέρα ρε παιδιά. Δεν μπορούν να γίνουν όλα να φτιαχνούνται στο δευτερόλεπτο. Θέλω να σου πω κάτι. Η ομάδα θα μπορούσε να μπει να προπονηθεί στο Ρησίο αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι δυνατόν
να είναι οι παίχτες μέσα στο γήπεδο να προπονούνται και από πίσω το κτίριο να δουλεύουν οι μπουλντόζες και τα τρυπάνια για να, να κάνει το νέο το κτίριο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί τα αποδυτήρια είναι έτοιμα. Τα αποδυτήρια είναι έτοιμα. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται αν δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως το έργο. Να γίνει το πάρκινγκ των παικτών. Να σου πω περισσότερο τι ήθελα να πω έτσι. Αν το μάτι, ξέρω εγώ, κυρίως με ενδιαφέρει ότι θα έρθουν παίκτες, θα έρθουν και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι άκουσα και το φόρ θα είναι το βαρύνωμα, αλλά το ξεσκαρτάρισμα τι γίνεται, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα το δούμε στην πράξη. Ξέρεις γιατί, Χρυσάφη, γιατί θα έχουμε κολλήματα λίγο εκεί, ξέρεις τώρα ο ένας φυσιολογικό θα, άλλος, θα κάνει. Μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία νομίζω θα έχουμε εικόνα. Μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία ο προπονητής... Εγώ λέω ένας-δύο θα πάνε και στην Ολλανδία και θα φύγουν μετά. Α, μπορεί. Λέω εγώ. Αλλά ο προπονητής έχει δίκιο. 24-25 είναι ταβάνι. Και γιατί το λέω ρερά, γιατί έτσι είναι. Βασικά να ξέρεις, αυτή στην Ισπανία έτσι δουλεύουν. Δεν δουλεύουν. Άρα δουλεύουν με 24. Το ταβάνι του Ερέρα είναι το 26 ομάδα. Μαζί με τους μικρούς. Ναι, 25. Έχεις πάει σε ομάδα κρίσα, δεν έχει 32 παίκτες. Παίζεις οικογενειακό διπλό και η 10 είναι εκτός οικογενειακού διπλού. Αντιλαμβάνεσαι γιατί μιλάμε. Έτσι είναι. Ξέρεις τι πρόβλημα είναι αυτό. Να είσαι καλά. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά. Μόνο ένα τελευταίο, ναι. Παιδιά. Τα εισιτήρια πότε βγαίνουν? Πέμπτη Παρασκευή. Α, μάλιστα. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά. 7 η ώρα. 7 η ώρα είναι το μάτς. Ναι. 7 είναι το μάτς. Ωραία. Έγινε. Τον έφαγες τον άνθρωπο, ε. Λοιπόν. Άσε να πει μια καληνύχτα. Άσε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αυτό εδώ πέρα, τι θα γίνει, ρε φίλε μου, αυτό εδώ πέρα. Δεν βγήκε τώρα. Ποιο? Βγαίνει πιο συχνά από ποτέ. Εγώ τρολάρισμα είναι. Πάλι πάνω για πήγαινε. Τρολάρισμα, να ξέρεις. Εγώ έχω adblock, δεν ξέρω. Λοιπόν. Λάθος. Όχι, λάθος, φίλε, για να πηγαίνει πιο γρήγορα ο υπολογιστής. Λάθος, λάθος. Σωστό. Λάθος. Λοιπόν. Γιατί άμα έχεις adblock, δεν βλέπεις τα διαρκεία του πάκου, βάλει Google εδώ πέρα. Τα φάγα μέσα σε ένα λεπτό. Λοιπόν. Ναι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Αμέσως λίγο τη μουσική, Χρήστο. Γιατί ρε φίλε, να τη χαμηλώσει. Πανάγια. Δώσ' την. Πανάγια. Τρέζει πολύ φόλοι! Πανάγια μου. Λοιπόν, μαζί μας... Κολάσο Γκαρσία από τα δεξιά σου γκολ! Δύσκολα. Θα φωνάξω στην Ολλανδία να φωνάζω. Όχι. Ε? Το Θεό. Να φωνάζω. Φωνάζω, ε. Ναι, καλά λέει ο Γιώργος Ματζιούκης. Σου δίνω 10 λεπτά. Ωραία, άκου Ματζιούκη, επειδή διαμαρτύρεσαι, θες να κάνεις μέχρι τις 9 εκπομπή. Ώρες για μπλε θα γίνει εκπομπή. Ώρες για μπλε, όχι ώρα. Ώρες για μπλε.